Βήμα στους γονείς. Επειδή μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι γονείς. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Βήμα στους γονείς από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Μια εκπομπή που ετοιμάζεται σε συνεργασία με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων και στόχο της έχει να γίνουμε καλύτεροι γονείς επειδή θέλουμε και μπορούμε. Στο μικρόφωνο ο Κυριάκος Παστίδης. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρία παιδιά. Έφηβοι, σήμερα αγαπητοί φίλοι, θα ακούσουμε μόνο τα παιδιά, αφού δίνουμε το λόγο αποκλειστικά σε αυτούς για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχει να κάνει με τα δικαιώματα και τα όνειρά τους για το μέλλον και τι σκέφτονται για τη χώρα μας. Πώς βλέπουν τα παιδιά, οι νέοι μας, την κυπριακή παιδεία, την κυπριακή κοινωνία, αλλά και τι έχουν να προτείνουν. Θα ακούσουμε ενδεχομένως και παράπονα. Θα ακούσουμε πράγματα που ίσως ενοχλήσουν εμάς τους μεγάλους, που ίσως ενοχλήσουν τους εκπαιδευτικούς, ίσως ενοχλήσουν τους γονείς, αλλά θα είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα. Θα ακούσουμε τα παράπονα τους, το θυμό τους για την κοινωνία, για τον κόσμο που εμείς οι μεγαλύτεροι τους παραδώσαμε και θα δούμε τι πραγματικά σημαίνει να είσαι παιδί το 2016. Μαζί μας λοιπόν έχουμε τον Ζαφύρη Δημητρίου, είναι πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών, της ΨΕΜ δηλαδή, την Κυριακή Πανταζή, εκπρόσωπο της Κυπριακής Παιδοβουλής και τη Δανάη Πολυκάρπου, παιδοσύμβουλο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και χαιρόμαστε που δίνουμε τον λόγο σε παιδιά, σε έφηβους. Και αφού πρώτη φορά στην εκπομπή μας έχουμε τρία παιδιά που φαίνεται να εκπροσωπείται το σύνολο των παιδιών της Κύπρου και δεν μιλάω μόνο για τους μαθητές, αλλά τα παιδιά της Κύπρου, να γνωρίσουμε καλύτερα αυτό που εκπροσωπεί ο καθένας σας. Δηλαδή να ακούσουμε λίγα πράγματα για το τι είναι η ΨΕΜ, τι είναι η Παιδοβουλή και τι είναι η ομάδα εφήβων συμβούλων της κυρίας Κουρσουμπά. Και πάμε πρώτα στο φίλο μας τον Ζαφύρη Δημητρίου, που είναι πρόεδρος της ΨΕΜ, καινούριος πρόεδρος της ΨΕΜ. Ζαφύρη, τι ακριβώς είναι η ΨΕΜ? Γεια σας και από μένα. Η ΨΕΜ είναι δεκαμελής επιτροπή μαθητών, η οποία έχει δύο αντιπροσώπους από κάθε επαρχία και κλέγεται για μια θητεία, για ένα χρόνο. Mm-hmm. Ήσουν και πέρσι στο Συμβούλιο? Όχι, πέρσι όχι. Δεν είμαι στη ΨΕΜ, ήμουν στην Επαρχιακή Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών. Mm-hmm. Φέτος είμαι στη ΨΕΜ, η οποία η ΨΕΜ είναι βασικά είναι η φωνή όλων των μαθητών της Κύπρου. Μάλιστα. Νιώθεις ότι όντως είναι η φωνή όλων των μαθητών της Κύπρου ή όλων εκείνων των μαθητών που ενδιαφέρονται για την πολιτικοποίησή τους? Προσπαθούμε να ακούμε όλες τις απόψεις για να έχουμε και τους μαθητές κοντά μας που είναι πολιτικοποιημένοι, πιο ευαίσθητοι στα κοινά τέλος πάντων, αλλά και τους μαθητές που είναι λίγο πιο παράπλευρα. Μάλιστα. Ζαφύρη μου, θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί υπάρχει και μια, έτσι, μια κριτική για την ΨΕΜ, ένας ψήθυρος να τον πω, ότι η ΨΕΜ είναι λίγο παρακλάδι των κομμάτων, η ΨΕΜ ελέγχεται από τα κόμματα, ο πρόεδρος, στην περίπτωση σου εσύ, έχει να κάνει με κάποιον τρόπο και με κομματικά στελέχη και κομματικά συμφέροντα. Θέλω σήμερα να μας τα πεις όλα αυτά, να εξηγήσουμε για να φύγει οποιαδήποτε έτσι σκιά υπάρχει από όλο αυτό που λέγεται ΨΕΜ, γιατί είναι πολύ καλό να έχουμε πολιτικοποιημένους μαθητές, είστε μελλοντικοί πολίτες, αλλά ίσως σε αυτή την ηλικία να είναι επικίνδυνο να είστε κομματικοποιημένοι. Θα σε ρωτήσω και στη συνέχεια όμως, να πάμε στη Δανάη, Δανάη Πολυκάρπου, που εκπροσωπεί σήμερα την ομάδα εφήβων συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η ομάδα εφήβων συμβούλων είναι μια ομάδα που αποτελείται από διάφορα παιδιά από όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Είναι παιδιά τα οποία μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους αφού μίλησα για διάφορα θέματα που τους αφορούν. Mm-hmm. Και είναι βασικά συμβουλεύουν την Επίτροπο, τη βοηθούν να παίρνει τις αποφάσεις της αφού είναι καλό η Επίτροπος να βλέπει
την πραγματική εικόνα, μάλλον. Ναι, από το perspective των παιδιών. Από την πλευρά των παιδιών, ναι. Μάλιστα. Και η Κυριακή Πανταζή είναι εκπρόσωπος της Κυπριακής Παιδοβουλής. Είχατε και μια συνεδρίαση χθες. Χθες είχαμε την πανηγυρική μας σύνοδο στη Βουλή, mm-hmm. τη δεύτερη για τη θητεία μου, η οποία ήταν και η τελευταία μας εμάς, αφού τελειώνει η θητεία μας. Κυριακή μου, να πούμε ακριβώς τι είναι η Παιδοβουλή, για κάποιους που ίσως δεν γνωρίζουν. Η Παιδοβουλή είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος υπάγεται στη ΨΕΠΕΠ, η οποία ΨΕΠΕΠ είναι η Πανκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού, που είναι μια οργάνωση ομπρέλα, δηλαδή τα μέλη της είναι διάφορες οργανώσεις. Η Παιδοβουλή ιδρύθηκε το 2000, είναι διετής θητεία για τα παιδιά, τα οποία εκλέγονται από τα σχολεία. Είναι δύο μαθητές από κάθε σχολείο. Στόχος της Παιδοβουλής είναι να προωθήσει τη συμμετοχή των παιδιών στα κοινά. Mm-hmm. Και επίσης τα παιδιά που βρισκόμαστε μέσα στην Παιδοβουλή πιέζουμε για εφαρμογή για τα δικαιώματά μας και πιέζουμε επίσης τους αρμόδιους φορείς ώστε να βοηθήσουν τους γίνοι να εφαρμόζονται τα δικαιώματα γενικότερα στην κοινωνία. Ασχολούμαστε από παιδιά από ηλικίες 0 έως 18 mm-hmm. και πλέον μέσα από τα χρόνια βλέπουμε ότι άρχισαν να βλέπουν... Να παίρνουν πιο σοβαρά τη συμμετοχή μας, να μας ακούμε περισσότερο. Μάλιστα. Θα κάνω μια ερώτηση στο Ζαφύρη και θα πάμε ένα μουσικό διάλειμμα. Ζαφύρη, ακούμε πάρα πολύ συχνά η νεολαία να κατηγορείται. Πού καταντήσαμε, πού φτάσαμε, αυτή είναι η νεολαία μας, αυτή είναι τα νιάτα μας, η νέα γενιά πήρε τον κατήφορο κλπ. Πώς θα χαρακτηρίζεις τα παιδιά της ηλικίας σου? Το μόνο σίγουρο ότι αφού λένε ότι μας κατηγορούν ως παιδιά της ηλικίας μας, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα, αφού υπάρχει πρόβλημα, δεν γίνεται να το λέμε μόνο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Μάλιστα. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουν ίσως πρώτα οι μεγάλοι και μετά τα παιδιά. Ναι, ακριβώς. Και Δανάη, ξέρω ότι εσείς κάνετε ένα μεγάλο πόλεμο για τα δικαιώματα του παιδιού, όπως και οι παιδοβουλευτές βέβαια. Και υπάρχει αυτή η συζήτηση για το μήπως τα παιδιά έχουν παρεξηγήσει την έννοια δικαίωμα. Εσύ πώς το βλέπεις? Εννοείται αν τα παιδιά. Τι σημαίνει είναι δικαίωμά μου? Εννοείται αν τα παιδιά έχουν mm-hmm. όρια. Βασικά πιστεύω ότι όλα τα παιδιά που τότε που γεννιούνται έχουν τα δικαιώματά τους. Και πρώτα απ' όλα όταν ένα παιδί δεν ξέρει τα όρια και δεν ξέρει ότι υπάρχουν όρια στα δικαιώματά τους, είναι παραβίαση των δικαιωμάτων του. Και πιστεύω ότι πρέπει το ίδιο το παιδί να μάθει να καταλάβει ότι υπάρχουν όρια στα δικαιώματά τους. Αλλά αυτά τα όρια θα... Πρέπει να γνωρίζουν τα όρια τους, δηλαδή τα λέμε ότι... Όχι με τιμωρίες, πρέπει να καταλάβουν τα ίδια. Μάλιστα. Κυριακή, τι σημαίνει είναι δικαίωμα μου? Δικαίωμα είναι, να δώσω το πιο απλό παράδειγμα, έχω δικαίωμα στη μάθηση. Δικαίωμα mm-hmm. είναι μια πράξη, η οποία πρέπει εγώ, έχω το δικαίωμα να θέλω ή αν δεν θέλω, να το κάνω το πράγμα. Πολλές φορές συχίζουν οι μεγαλύτεροι και ακούμε πολλά συχνά ότι δεν έχουμε δικαιώματα αλλά έχουμε υποχρεώσεις. Η μοναδική υποχρέωση που έχει το παιδί είναι να εκμεταλλευτεί τα δικαιώματά του. Τούτη είναι η υποχρέωση του. Να εκμεταλλευτεί τα δικαιώματα. Λοιπόν, είπα να μην υποβάλω αυτή την ερώτηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Χαίρομαι που το λες εσύ. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα να κεράσουμε τα παιδιά μας εδώ κάτι. Να πούμε ότι εσείς που μας ακούτε από το σπίτι μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 77 77 1085, 77 77 1085, για τις δικές σας ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια για αυτά που θα ακούσετε σήμερα από τα τρία παιδιά που εκπροσωπούν μάλλον το σύνολο των παιδιών της Κύπρου. Μαζί μας, επαναλαμβάνω, είναι ο Ζαφύρης Δημητρίου, πρόεδρος της ΨΕΜ, η Κυριακή Πανταζή από την Κυπριακή Παιδοβουλή και η Δανάη Πολυκάρπου από την ομάδα εφήβων συμβούλων της κυρίας Κουρσουμπά. 77 77 1085. Δεν θα κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα χορεύω. Κι ας μην ξέρω που πηγαίνω, κι ας μην ξέρω τι γυρεύω. Τη ζωή μου μη δενίζω, πάει να πει πως ξαναρχίζω. Τη ζωή μου τη μη δενίζω, πίσω δεν ξαναγυρίζω. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε. Μεταχύτητες μεγάλες, μοναχά η γη αλλάζει. Έτσι μόνο η γη αλλάζει. Μεταχύτητες μεγάλες.
μαζί. Πίσω δε ξαναγυρίζω. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες μοναχά η γη αλλάζει. Έτσι μόνο η γη αλλάζει. Με ταχύτητες μεγάλες βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Λοιπόν, βήμα στους γονείς. Έχουμε μαζί μας τα παιδιά, λόγο στα παιδιά σήμερα. Ζαφύρης Δημητρίου, πρόεδρος της Πανκύπρια Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών, Κυριακή Πανταζή, εκπρόσωπος της Κυπριακής Παιδοβουλής και Δανάη Πολυκάρπου, παιδοσύμβολος της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Λοιπόν, παιδιά, χθες, στις 20 Νοεμβρίου μάλλον, είχαμε την επέτειο της συγγραφής της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Είναι ένας νόμος, ένας σοβαρός νόμος, ο οποίος μιλά για τα δικαιώματα των παιδιών. Μελετώντας αυτή τη σύμβαση, το πρώτο που βλέπουμε όλοι είναι το δικαίωμα της συμμετοχής. Το να έχουν τα παιδιά λόγο, να λένε τον λόγο τους, να ακούγεται και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Να πω λίγο στους ακροατές που βλέπω ότι χτυπάνε οι γραμμές μας να κάνουν υπομονή μερικά λεπτά, να δώσουμε στα παιδιά λίγη ώρα να πούν κάποια πράγματα και μετά θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Δώστε μας λίγη ώρα και μετά τα παιδιά θα είναι στη διάθεσή σας να απαντήσουν ό,τι θέλετε. Θέλω να μου πείτε, Ζαφύρη, Κυριακή και Δανάη, νιώθετε ότι όντως οι μεγάλοι ακούνε τα παιδιά? Και όταν λέω μεγάλοι, εννοώ και τους γονείς σας και το Υπουργείο Παιδείας και τους καθηγητές και το κράτος. Σε λίγες μέρες θα έχουμε δημοτικές εκλογές, ας πούμε. Ρώτησε κανένας δήμαρχος υποψήφιος τα παιδιά τι θέλουν? Ρωτά κανένας υπουργός παιδείας ουσιαστικά τα παιδιά τι πρέπει να κάνει όταν πρόκειται να κάνει μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση? Ζαφύρη. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ ρόλο μέχρι να μας ακούσουν ολοκληρωτικά. Επειδή ουσιαστικά, για τα θέματα που μας απασχολούν εμάς, εμείς είμαστε οι πρώτοι που πρέπει να ρωτόμαστε. Έτσι, για άμα με ρωτούν, μα ρωτούν μόνο απλώς για να επιφανειακά, απλώς για να φανεί ότι μας ρώτησαν. Για να βγουν οι φωτογραφίες και να δημοσιευτούν. Ναι. Νιώθεις δηλαδή ότι χρειάζεται περισσότερος λόγος στα παιδιά? Ναι. Γι' αυτό το θέμα κάνετε κάτι εσείς? Ζητάτε επιτακτικά, προσπαθείτε δηλαδή να συναντηθείτε με τον Υπουργό, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ίσως, με κάποιους βουλευτές, με την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής? Ως ΨΕΜ, στόχος μας είναι σίγουρα να ακούγεται η φωνή μας, να καταθέτουμε τις θέσεις μας σε όλους τους αρμόδιους φορείς για τα θέματα που μας ασχολούν. Ήδη έχουμε κάνει και συνάντηση με την Επίτροπο Προστασίας του Παιδιού και με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και προχωρούμε ήδη και σε πολλές άλλες συναντήσεις. Mm-hmm. Από αυτή τη συνάντηση με τον Υπουργό που ήταν πρόσφατα, τι έχεις να σχολιάσεις? Καταθέσαμε όλες μας τις ανησυχίες,
και τα θέματα που, που διαφωνούσαμε. Η στάση ήταν, μας άκουγε, μας εξηγούσε γιατί, αλλά ουσιαστικά διαφωνούσε μαζί μας. Δηλαδή ο υπουργός ήθελε να σταθούμε συμπαραστάτες του για να κάνει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αλλά όχι να μας ακούσει τις θέσεις μας που εμείς διαφωνούσαμε για να αλλάξουμε τα θέματα που εμείς δεν συμφωνούσαμε. Εντάξει, για να είμαστε λίγο δίκαιοι, είναι καλό να υπάρχει διαφωνία και διάλογος, αλλά φτάνει να τελειώνει αυτός ο διάλογος λίγο επικοδομητικά. Δηλαδή, μετά από τη συνάντηση, βρίσκεστε σε δύο διαφορετικά στρατόπεδα, δεν υπήρξε κάποια σύγκληση των απόψεων της ΨΕΜ και του Υπουργείου Παιδείας? Δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Ναι. Ναι. Α, θα μας πεις μετά γιατί αυτό είναι σοβαρό που μας λες τώρα. Κυριακή, νιώθεις ότι σε συνέχεια αυτό που είπε και ο ναι. Ζαφύρης, νιώθεις ότι όντως οι μεγάλοι ακούν τα παιδιά έτσι λίγο από πάνω, από πάνω? Συμφωνώ, είπε τούτο που σκέφτομαι, ότι το ότι μας ακούνε είναι πολλά επιφανειακό. Δηλαδή, και δύο χρόνια που είμαι παιδοβουλευτής, πολλές φορές σε διάφορες εκδηλώσεις, σε διάφορα πράγματα τα οποία στόχος μας ήταν να μας ακούσουν, έρχονταν. Μιλούσαμε, τους πήγαν να μας ανοίξουμε μια κουβέντα όταν ήμασταν πρόσωπο με πρόσωπο, κλειστές οι κάμερες, κλειστά τα πάντα, και φεύγαν με μια δικαιολογία, με κάτι. Ενώ ότι δείχνουν, θέλουν να δείξουν προς τα έξω ότι εμείς ακούμε τους, κάνουμε εκείνα που μας λαλούν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί διαμαρτύρονται. Ενώ στην συμπραγματικότητα ακούμε μας απλά για να πούν ότι εμείς ακούσαμε εσάς, αλλά δεν έγινε του. Εχθές στη Βουλή, πόσοι βουλευτές ήταν παρόντες και πόσοι παρέμειναν μέχρι το τέλος? Θυμούμαι ότι τους εμέτρησα στην αρχή όταν άνοιξαν οι κάμερες για να καλωσορίσει ο πρόεδρος της Βουλής. Ήταν γύρω στα 8 άτομα. Από μαζί, 56. Ναι, μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος πρόεδρος της Βουλής καλωσόρισε, άνοιξε το βήμα και μετά αποχώρησε, έδωσε τη θέση του σε άλλο βουλευτή. Ναι, και στο τέλος τελειώσαμε με το να μείνει η βουλευτής η οποία προέδρευε τη συζήτηση, η κυρία Κουρσουμπά, και μία εκπρόσωπος της Βουλής των Γερόντων. Δηλαδή ένας βουλευτής έμεινε μέχρι το τέλος να ακούσει όλα τα παιδιά. Ναι, ο οποίος έπρεπε να μείνει επειδή προέδρευε. Μάλιστα. Δανάη, εσύ τι έχεις να πεις σε αυτά που είναι πολύ, είναι λυπηρά αυτά που ακούμε τώρα και από την ΨΕΜ και από την Παιδοβουλή, αλλά είναι αλήθεια. Να προσθέσω ακόμα κάτι, ότι ναι, μας ακούν πολλά συχνά, αλλά έναν επίτευγμα πρόσφατων της Παιδοβουλής ήταν ότι στην έκθεση που είχαμε στην πρώτη μας πανηγυρική σύνοδο της 7ης θητείας, η Λευκοσία έκανε έκθεση για την υγεία. Και απάντησε μας το Υπουργείο Υγείας, έχει κανένα μήνα, που θέλει να συλλάβει τα πράγματα τα οποία γράψαμε εμείς μέσα στην έκθεση μας, τις ιδέες μας, και θέλει να τις βάλει στη νέα αναδιαρρύθμιση την οποία θα κάνει, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, το ότι έστω σε κάποιο σημείο μπορεί να κάνουν ένα από τα 20 πράγματα που ζητήσαμε, αλλά τούτον το ένα πράγμα ξέρουμε ότι ακούσαν τους νέους. Μάλιστα. Δανάη. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Κίνιε Ζαφυρή, απλά θέλω να πω ότι δεν προσπαθούν, βασικά δεν θέλουν να μας ακούσουν μόνο και μόνο επειδή είμαστε παιδιά. Και τι σημαίνει ότι είστε παιδιά, δηλαδή είστε πόσο χρόνο, 16 είσαι Ζαφυρή? 17. 17 χρονών, σε ένα χρόνο ψηφίζετε. Θα είστε δηλαδή σε ένα-δύο χρόνια, εσάς θα έρθουν να ζητήσουν την ψήφο σας, εσάς θα έρθουν να ζητήσουν την ψήφο σας. Με ποιο πρόσωπο θα έρθει κάποιος να σας πει τώρα ψήφισμα, όταν πέρσι δεν σε άκουγα, δεν υπήρχες? Έχουμε το Υπουργείο Παιδείας, Ζαφύρη, μιλάει για μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εδώ τον τελευταίο καιρό. Ρωτηθήκατε για όλο αυτό που αλλάζει στα σχολεία, και αλλάζουν σοβαρά πράγματα στα σχολεία μας. Έχουμε νέο λύκειο, για παράδειγμα, από πέρσι. Κύκλοι σπουδών, εξετάσεις, προσπάθεια για επαναξιολόγηση των αναλυτικών προγραμμάτων. Στο δημοτικό σχολείο έχουμε καινούργια βιβλία, για παράδειγμα. Ρωτούνται τα παιδιά, πώς βλέπετε αυτήν την κατάσταση? Το νέο λύκειο, για παράδειγμα, ρωτηθήκατε εσείς που το ζείτε καθημερινά? Εμείς φέτος αναλάβαμε στην ΨΕΜ. Δυστυχώς όμως είπε στην ΨΕΜ, η οποία ήταν λίγο περισσότερο μέσα στη μεταρρύθμιση. Ήταν αδρανής και δεν υπήρχε δράση για να συνομιλήσουμε με το Υπουργείο. Εμείς φέτος καταθέσαμε τις διαφωνίες μας. Αλλά να ρωτηθούμε ολοκληρωτικά, όχι. Διαφωνείτε σε κάτι συγκεκριμένο με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση? Υπάρχει, ας πούμε, μια παράγραφος η οποία λέει για τους εσωτερικούς κανονισμούς ότι οι μαθητές, τον τελικό λόγο θα τον έχει ο καθηγητικός σύλλογος. Εμείς διαφωνούμε. Θεωρούμε ότι
το, πρέπει να έχει τον τελικό λόγο όλοι, το κεντρικό μαθητικό συμβούλιο που είναι όλοι οι μαθητές του σχολείου, η διευθυντική ομάδα, οι καθηγητές και ο σύνδεσμος γονέων. Mm-hmm. Δεν πρέπει να μας στερούν μας αυτό το δικαίωμα να αποφασίζουμε για, για τη στολή, για τις τιμωρίες οι οποίες θα μπαίνουν όλα αυτά. Το κεντρικό μαθητικό συμβούλιο κάθε σχολείου, Ζαφύρη, έχει όντως δύναμη και εξουσία. Εντός εισαγωγικών βάζω αυτό το δύναμη και εξουσία. Δηλαδή, όταν πρόκειται να γίνει κάτι σοβαρό στο σχολείο, από την στολή μέχρι το πού θα πάμε εκδρομή, θα ρωτηθούν οι μαθητές. Αυτό εξαρτάται από τη διεύθυνση. Δηλαδή, αν η διεύθυνση είναι δημοκρατική, σέβεται τον μαθητή, θα τους ρωτήσει. Στο δικό μου σχολείο γίνονται όλα αυτά. Δεν είναι θεσμοθετημένο ότι πρέπει, υποχρεούται η διεύθυνση να λάβει την άποψη. Είναι θεσμοθετημένο, αλλά δεν εφαρμόζεται. Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι, Κυριακή, θα ακουστούν νομίζω σημαντικά πράγματα σήμερα από τα παιδιά. Ήθελα να πω ότι ο Ζαφύρης εν τρίτη λυκείου, εγώ είμαι δευτέρα λυκείου, είμαι του 2000 και είμαι παιδί των αλλαγών. Δηλαδή είμαι η πρώτη χρονιά πέρσι που ξεκίνησε με το νέο λύκειο, που ενημερωθήκαμε, είχαμε 26 μέρες για να καταθέσουμε τους κλάδους μας για το λύκειο, χωρίς καμία ενημέρωση. Ερώτησαμε τους καθηγητές, η απάντηση ήταν «εν ξέρω». Και δεν τους φταίω, γιατί όντως δεν είχαν ενημερωθεί ήδη ώστε να μπορέσουν να μας ενημερώσουν εμάς. Και γενικότερα από πέρσι, δηλαδή κάνουμε μάθημα, ρωτούμε τι θα είναι στις εξετάσεις, τι θα είναι στο διαγωνίσμα, και λέω «δεν ξέρω», γιατί δεν μου στείλαν τα αναλυτικά. Υπάρχει μια σύγχυση ειδικά σε τούτον. Και επίσης ως παιδοβουλή, που κανονικά μέσα, στο καταστατικό γράφει ότι έχουμε το δικαίωμα να παρευρισκόμαστε όταν η Βουλή συνεδριάζει για κάτι το οποίο αφορά τα παιδιά. Mm-hmm. Όταν έχει γίνει συνεδρία για να ψηφιστούν τα νέα προγράμματα, κανένας δεν ενημέρωσε. Άρα ήταν κάπως «σας ενημερώσαμε», τον παγκούμε συνέχεια, «σας ενημερώσαμε», έγινε ξαφνικά, συγγνώμη. Άρα με μικρά πράγματα θέλουν τη συμμετοχή. Οπότε, επειδή οι μεγάλοι λένε στα παιδιά ότι έχετε υποχρεώσεις κλπ., να μια μεγάλη υποχρέωση που βγαίνει τώρα μέσα από τις απόψεις των παιδιών, η υποχρέωση του αρμόδιου Υπουργείου να ενημερώνει και να ζητά ουσιαστικά τη γνώμη των παιδιών. Δανάη, επειδή εσείς συμβουλεύετε την κυρία Κουρσουμπά, mm-hmm. φαντάζομαι όλα αυτά τις τα μεταφέρετε, αυτό το κλίμα που μας περιγράψε και ο Ζαφύρης και η Κυριακή, ότι επαφείτε τελικά στο αν το κάθε σχολείο είναι δημοκρατικό να δώσει τον λόγο στα παιδιά. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω κιόλας ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική αν παίρναν τις απόψεις των παιδιών πρώτα. Δηλαδή πηγαίνετε στο σχολείο και σας λένε «καλημέρα», αρχίζει το σχολείο και είστε εσείς λίγο, νιώθετε λίγο, να πω μια έτσι μεγάλη έκφραση, λίγο πιόνια ή λίγο μαριονέτες του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς να ρωτάστε. Ναι. Ναι. Εγώ ήδηκα ναι. Εγώ πιστεύω, ναι, αυτό που θεωρώ σωστό ότι πρέπει να γίνεται μια επαγγελματική μελέτη με βάση τους μαθητές, με βάση τον άνθρωπο δηλαδή, να δημιουργείται ένας ανθρωπογεννητικός χαρακτήρας του συστήματος, όχι βαθμοθυρικός όπως παρουσιάζεται τώρα. Και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να έχει υπόψη τον άνθρωπο της Κύπρου, τον μαθητή της Κύπρου και όχι κάποιον άλλο μαθητή κάποιας άλλης χώρας. Πολλοί γονείς διαμαρτύρονται ότι, επειδή σήμερα μας ακούνε και γονείς, διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν επικοινωνία με τα παιδιά τους, δεν τους ακούνε, δεν μπορούν να τα ελέγξουν, δεν γνωρίζουν που είναι, που γυρίζουν τα βράδια, τι ώρα επιστρέφουν το πρωί, με ποιους βγαίνουν, τι κάνουν κλπ. Γιατί νομίζετε καταλήξαμε σε αυτό το σημείο? Εγώ μένω σε μια περιοχή στο Στρόβολο, απέναντι που υπάρχει ένα πάρκο, και μέχρι τις 3-4 το πρωί υπάρχουν παιδιά της ηλικίας σας εκεί και πάντα σκέφτομαι, δεν τους ψάχνουν οι γονείς τους? Ξέρουν οι γονείς τους ότι είναι εδώ αυτή την ώρα σε ένα πάρκο και ξέρω εγώ κάνουν ό,τι κάνουν? Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, Ζαφύρη? Τι έκαναν οι γονείς λάθος? Ποιος φταίει, αν φταίει κάποιος? Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να διαχωριστεί σε διάφορες κατηγορίες. Δηλαδή, αν το σχολείο ήταν πιο ελκυστικό, πιο δημιουργικό και ελκούσαν τους μαθητές να θέλουν να μάθουν, θα επικεντρώνονταν περισσότερο στο σχολείο παρά σε οτιδήποτε άλλο. Θα είχαν την προσωπική τους έγνοια για να είναι έτοιμοι για το σχολείο, να ετοιμαστούν για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, να κοιμηθούν νωρίς για να είναι σε φόρμα. Mm-hmm. Τώρα, γιατί όμως οι γονείς χάνουν λίγο το παιχνίδι με τα παιδιά τους? Τι συμβαίνει? Γιατί δηλαδή νομίζεις ότι είναι η αδιαφορία των γονιών ή δεν μπορούν να έχουν επικοινωνία πια με τα παιδιά τους?
πιστεύω είναι θέμα επικοινωνίας. Επειδή αν το σχολείο δεν προωθά, δεν καλλιεργεί στους μαθητές ότι πρέπει να υπάρχει διάλογο μεταξύ της οικογένειας. Πρέπει να αξίες, τέλος πάντων, αξίες του σεβασμού για να σέβονται και τους γονείς του, επειδή παρουσιάζονται πολλά φαινόμενα από αυτά. Τότε το αποτυχάνει. Μάλιστα, όμως είπες κάτι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι αν το σχολείο ήταν ελκυστικό, ίσως να κρατούσε κοντά στη φιλοσοφία της παιδείας και της μόρφωσης στα παιδιά. Ναι, Κυριακή. Θέλω να διαφωνήσω εν μέρη, όχι ολοκληρωτικά με τον Ζαφύρη, είναι ότι... Είναι και πρόεδρος σας. Ναι. Θέλω να διαφωνήσω στο ότι το σχολείο ξεκινά όταν είμαστε 4 χρονών και πάμε με προδημοτική. Mm-hmm. Πριν τον υπηαγωγείο, πριν την προδημοτική, εκείνα που μαθαίνουμε μετά από τους γονείς μας. Η πρώτη δάσκαλη είναι οι γονείς μας. Η πρώτη δάσκαλη είναι οι γονείς μας. Άρα, εγώ μαθαίνω από μωρό το πώς να συμπεριφερθώ, τα θυμώσω. Δηλαδή, άμα με δει η μάμα μου και θυμώνω και κάνω πράγματα τα οποία, ας πούμε, να αρχίσω και χτυπώ τον αδερφό μου. Αν η μάμα μου ενδιαφέρεται για τούτο το πράγμα, να το σταματήσει. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχουν συμπεριφορές άλλες μες στο σχολείο, άλλες εκτός σχολείου. Συμφωνώ όμως ότι το σχολείο είναι ένας παράγοντας το οποίο μπορεί να μας δημιουργήσει κριτική σκέψη, να μας πολιτικοποιήσει, να μας δώσει ηθικές αξίες και κάτι που πλέον εγώ σήμερα θεωρώ ότι γίνεται. Αλλά όχι από το σχολείο γενικότερα, ωστόσο και από τους καθηγητές. Δηλαδή, εσύ καθηγητές που το κάνουν, δηλαδή που δεν τους κόφτει να χάσουν μια περίοδο όταν δουν ότι κάτι συμβαίνει με συντάξει. Υπάρχει μια αναστάτωση, και ρωτάω γιατί. Έχω την τιμή να έχω τέτοιους καθηγητές και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω. Αλλά έχω επίσης. Οι γονείς όμως, Κυριακή, ξέρουν πραγματικά τι συμβαίνει με τα παιδιά τους. Ήταν να φτάσω τώρα, είδαμε ότι οι γονείς υπάρχουν διάφορες ομάδες γονιών. Οι γονείς οι οποίοι είναι υπερπροστατευτικοί, που θεωρώ ότι τούτοι οι γονείς κάνουν τα παιδιά τους, ενώ να κάνουν. Ίσως και να καταστρέφουν τα παιδιά τους. Όταν βάλεις έναν παιδί να του λες όχι, 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 και βλέπει, αφήνει το μόνο κάποια πράγματα να κάνει, αλλά εκείνος θέλει όντως, ας πούμε, να βγει έξω και να μην μείνει μόνο ως τις 11, να μείνει ως τις 11 και 30. Έναν αναγκαστεί να σου πει ψέματα γιατί κουράστηκε να ακούει όι, όι, όι. Και εσύ να ξέρεις ότι είναι σπίτι, είναι ένα τζιμηθεί στη φίλη τη πόψε. Άρα ίσως να σε διακόψω. Ίσως το πρόβλημα να συμβαίνει για το ότι οι γονείς δεν έχουν αναπτύξει ένα σωστό διάλογο από μια μικρότερη ηλικία με τα παιδιά τους και έρχονται τώρα όταν είναι στην ηλικία σας το 16 και 17 να ζητάνε να δημιουργηθεί διάλογος και να είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ναι, επειδή το παιδί όταν μπει στην εφηβική ηλικία, αν είσαι πιο νωρίς, αρχίζει την επανάσταση και επίσης ξέρει τι είναι ο διάλογος. Ξέρει ότι έχει φωνή να μιλήσει και στο σπίτι είναι πιο εύκολο να μιλήσουμε. Mm-hmm. Γιατί μπορεί έναν ντροπαλό παιδί που συντάξει να με μιλά, να μην κάνει έτσι συζητήσεις. Στο σπίτι του που είναι ο χώρος του που πρέπει να νιώθει ασφαλής, να υψώσει τον τόνο της φωνής. Δανάη μου, τι σημαίνει έχω ένα σωστό διάλογο με τους γονείς μου? Τι σημαίνει αυτή η λέξη? Το διάλογο που το λέμε όλοι να αναπτύξετε διάλογο με τους καθηγητές, με τους γονείς κλπ. Τι σημαίνει έχω ένα σωστό, καλό και αποτελεσματικό διάλογο με τους γονείς μου? Πιστεύω πως αυτό σημαίνει ότι έχει και ο γονιός και το παιδί σεβασμό για τις απόψεις τους. Mm-hmm. Πρέπει το γονιός να καταλάβει ότι όλοι έχουν διαφορετική προσωπικότητα. Πιστεύω πως σημαίνει να έχεις σωστό διάλογο με τους γονείς σου, να νιώθεις άνετα, να είσαι ειλικρινής μαζί τους. Και ναι, γενικά το ότι είναι να υπάρχει αλληλοκατανόηση και σεβασμός μεταξύ mm-hmm. του το παιδί και το γονιό. Μάλιστα. Ζαφύρη, τι σημαίνει έχω διάλογο με τους γονείς μου? Έχω διάλογο με τους γονείς μου, πιστεύω ότι πρέπει να λέω τις απόψεις μου. Δηλαδή να συζητώ για ό,τι όποιες διαφωνίες έχουμε, ώστε να ξέρω ότι με το διάλογο μπορώ να επιλύσω τα πάντα. Mm-hmm. Πολλά παιδιά της ηλικίας σας διαμαρτύρονται ότι οι γονείς μας αποφασίζουν τι θέλουν εκείνοι για μας και όχι τι θέλουμε εμείς για εμάς. Συμβαίνει? Σίγουρα συμβαίνει, ναι. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω μπορεί να δημιουργήσει μετά ένα χαρακτήρα του παιδιού, ο οποίος ή θα είναι πιο με περισσότερο θυμό ή θα κλειστεί στον εαυτό του, δεν θα προσπαθεί να διεκδικεί τίποτα. Και βέβαια, όταν δεν καταφέρει αυτά που θέλουν οι γονείς του, θα νιώθει ότι είναι. Δυστυχισμένος. Μάλιστα, δυστυχισμένος. 77-77-10-85. 77-77-10-85. Σας παρακαλώ, παιδιά, να βάλετε τα ακουστικά σας. Έχουμε κάποιον ακροατή. 77-77-10-85. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα και στους επίσημους καλεσμένους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτά τα εξαιρετικά παιδιά μαζί μας.
Μα όλοι είμαστε χαρούμενοι όταν η νεολαία είναι υγιής. Μάλιστα. Υγιής νεολαία σημαίνει και υγιής κοινωνία και υγιής όλα. Mm-hmm. Εγώ είμαι ο Κυριάκος Ωρακίμ από την Άχνα, κατεχόμενη εδώ και 42 χρόνια. Και όταν ακούω αυτά τα προγράμματα, αμέσως προτρέχω και εγώ που αλλού στην παιδική μου ηλικία. Βέβαια. Δηλαδή, εκείνο που θέλω να πω και να αναπτύξω είναι ότι αν δεν κατεβούμε εμείς στο επίπεδο του μαθητή, του έφηβου, του νέου, να μην περιμένουμε όσο μάγκας και να είναι να φτάσει το δικό μας επίπεδο. Και η μαγκιά δεν είναι αυτές οι τρέλες και χαζομάρες που κάνουν, αλλά η μαγκιά είναι να υπομένεις και να υποφέρεις κάτι. Και δυστυχώς ή ευτυχώς η κοινωνία μας μας το δείξε πάρα πολλές φορές αυτό. Και με τους απελευθερωτικούς αγώνες και όπου επήρε ο νους μας αέρα, φάγαμε τα μούτρα μας και όλα αυτά τα οποία δεν έχει πολλά χρόνια που επέρασαν. Και δυστυχώς τα λίγα χρόνια φαίνονται ότι έκανα στην πάρα πολύ άσχημη δουλειά, διότι υπάρχει πλέον ο σκοταδισμός και δεν μπορούμε να ξαναπικοινωνήσουμε. Μάλιστα. Φυσικά εμείς θα πολεμούμε και θα εργαζόμαστε μέχρι ξανά να πάρουμε ο ένας τη σκητάλη από τον άλλον, mm-hmm. και να προχωρούμε μέχρι το τέρμα. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Αυτό που θέλω να πω, Κυριάκο, είναι ότι εμείς τι νέους θέλουμε να κάνουμε. Εάν τη μια μέρα τους λέμε «Όχι, είστε πολύ μικροί, δεν πρέπει να το κάνετε αυτό», και την άλλη μέρα «Μα μεγαλώσετε, mm-hmm. πόσο καιρό εγώ να κάνω έτσι». Δηλαδή, τι είναι μικρή ή μεγαλώσα. Πρέπει να είμαστε εμείς σταθεροί. Και δεν έχει σημασία αν τους γεμίζουμε το ψυγείο ή το ερμάρι. Πρέπει να τους γεμίζουμε τις βιβλιοθήκες και το εγκέφαλο τους. Αν δεν είναι ισοσκελή το τρίγωνο νεαρός, γονείς και κοινωνία, θα πηγαίνουμε πάντα λάθος. Σας ευχαριστούμε. Τα δικά μας λάθη που προσπαθούμε να διορθώσουμε. Όχι, οι νέοι είναι και καλοί κριτές και καλοί ηθοποιοί και καλοί δουλευτάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας είναι καλά. Γεια. Λοιπόν, ο ακροατής μας 77-77-1085 το μεταξύ, αν κάποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, 77-77-1085 έχει πει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ότι πρέπει να αποφασίσουν οι μεγάλοι τελικά πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιδιά στην κοινωνία. Κάποτε είστε μικροί, κάποτε δεν βγήκατε από το αυγό, κάποτε βγαίνετε από το αυγό, κάποτε θέλετε να σπάσετε το αυγό από μόνοι σας. Τελικά πρέπει να αποφασίσουμε, και είναι αυτό που συζητούσαμε πριν, κατά πόσο όντως οι μεγάλοι καταλαβαίνω ότι απέναντι μου έχω ένα ισότιμο πολίτη που απλά διαφέρει σε ηλικία. Δεν είναι 1, 2, 3, 10, 20 χρόνια μικρότερος από μένα. Τσίνο που ήθελα εγώ να προσθέσω είναι ότι βασικά είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη γενιά του. Το 74 και πιο παγιά, και επίσης έδωσε παράδειγμα και για το 55-59 που οι πιο πολλοί ήταν νέοι μαθητές. Mm. Τότε όμως ο νέος, το παιδί, όχι ο νέος, το παιδί, είσαι πιο πολλές ευθύνες από ό,τι έχουμε τώρα. Εμείς η γενιά μας μαθαίνει να τα έχει όλα έτοιμα. Ναι. Να πηγαίνει σπίτι, να έχει το φαϊμάνο στο τραπέζι, να είναι τα ρούχα του πλημμένα σιδερωμένα. Που εντάξει, κάτι το οποίο κάνουν οι γονείς μας για να μας βοηθήσουν εμάς. Ό,τι ζητήσουμε, πιάνουμε το υπαραπάνω. Όσα δεν είχαν οι γονείς μας, ναι, προσπαθούν να τα δώσουν στα και παιδιά. Και προσπαθούν να μας τα δώσουν εμάς, το οποίο τους ευχαριστούμε, τους ευγνωμονούμε για τούτο. Αλλά μερικές φορές τούτο μπορεί να γυρίσει αρνητικά, γιατί σταματώ εγώ να προσπαθώ να κερδίσω κάτι. Δηλαδή, άμα μόλις ζητήσω κάτι της μάμας μου, του παπά μου, ναι, εντάξει, εγώ μαθαίνω ότι ό,τι και να ζητήσω, η απάντηση είναι ναι, εντάξει. Μάλιστα. Επειδή το σπίτι είναι η μικρή κοινωνία πριν αυκώ στη μεγάλη. Νιώθετε, Ζαφύρη, εάν ένα παιδί της ηλικίας σου, ένα αγόρι 17 χρονών, αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό σε οποιοδήποτε επίπεδο, νιώθεις ότι θα πάει στον πατέρα του, στη μητέρα του να το εμπιστευτεί, να ζητήσει βοήθεια, συμβουλή, ή θα ψάξει ένα φίλο, μια σελίδα στο διαδίκτυο, ένα chat room, ένα οτιδήποτε άλλο για να λύσει αυτή την απορία? Θεωρώ ότι αυτά που είπα πιο πριν, αν υπάρχει ο διάλογος στο σπίτι, αν οι γονείς προσέλκυσαν τον παιδί τους από μικρή ηλικία για να μιλούν μεταξύ τους, τότε θα πάει. Αν όμως δεν γίνονται όλα αυτά, τότε θα
πάει σε άλλες μορφές, που οι άλλες μορφές μπορεί να μην το συμβουλεύσουν σωστά. Επειδή το μόνο σίγουρο είναι ότι οι γονείς είναι οι μόνοι που θέλουν το καλό μας. Μάλιστα. Δανάη, τι νομίζεις εσύ, ένα κορίτσι της ηλικίας σου που έχει αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, μια έτσι σοβαρή, έχει μια σοβαρή απορία που έχει να κάνει είτε με τον ερωτικό τομέα, με τον οικονομικό τομέα, τον εκπαιδευτικό τομέα. Θα εμπιστευτεί τη μητέρα της, τον πατέρα της, ή θα ψάξει κάπου αλλού? Όπως είπα πριν, εάν το ίδιο το παιδί νιώθει άνετα με τους γονείς τους, γιατί όχι? Αν νιώθει άνετα να τους μιλήσει για κάτι που τους προβληματίζει, πιστεύω ότι θα το κάνω. Η πλειοψηφία όμως τι νομίζω ότι κάνει? Η πλειοψηφία νομίζω γυρεύει φίλων. Οι γονείς σας νιώθετε ότι είναι αρκετά κοντά σας? Και μην μου πείτε για τους δικούς σας γονείς, γενικότερα μιλούμε. Γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή τώρα όπου οι γονείς είναι απόντες, όχι επειδή δεν θέλουν, αλλά επειδή δεν μπορούν. Υπάρχουν γονείς που δουλεύουν μέχρι τις 8 το βράδυ, μέχρι τις 9 το βράδυ, που σας βλέπουν λίγο μόνο τα Σαββατοκύριακα και αν σας δουν. Έχετε κι εσείς ένα πρόγραμμα πάρα πολύ φορτωμένο. Έχω χρόνο άρα και οι γονείς να καθίσουν και να πούν, έλα ρε Ζαφύρη, να δούμε τι συμβαίνει, γιατί είσαι στεναχωρημένος σήμερα? Έχουν αυτό το χρόνο? Πιστεύω πως είναι πολύ δύσκολο να έχουν αυτόν τον χρόνο, επειδή όπως είπατε και εσείς, έχουν την πιεστική ρουτίνα της δουλειάς τους, αλλά και εμείς ως μαθητές έχουμε η σχολική μας ζωή είναι το σχολείο, και μετά μόλις έρθουμε σπίτι ξεκινούμε τα ιδιαίτερα. Άρα εκεί μακάρι και αν τους ζούμε την ώρα του φαγητού. Έτσι είναι πολύ δύσκολο. Μάλιστα, ναι, Κυριακή. Εγώ θέλω να πω ότι τούτο που ξέρω και έμαθα, μπορεί να είναι από την οικογένειά μου, είναι ότι άμα θέλεις να κάνεις κάτι, ό,τι είναι έναν τούτο, μπορείς να κάνεις τη μέρα 26-28 ώρες. Μπορεί, ας πούμε, όντως, επειδή είμαι παιδί μου, η μάμα μου δουλεύει πάρα πολλές ώρες, είναι και μόνο γονιός, άρα εγώ έχω έναν άτομο αποτεθώ άμα μου συμβαίνει κάτι. Ξέρω όμως ότι, επειδή κάνει το ίδιο, ότι άμα θέλεις μπορείς. Ένα μήνυμα μου μπορεί να στείλει ο γονιός στο παιδί, να πούμε, την ώρα που πάει στα ιδιαίτερα και στη δουλειά, ο γονιός μπορεί να στείλει ένα μήνυμα, όλα καλά, τι έγινε σήμερα στο σχολείο. Και το μήνυμα, αφού έχουμε την τεχνολογία, μπορεί να γίνει ένας διάλογος μέσα από μηνύματα. Δεν είναι τόσο η ποσότητα του χρόνου, αλλά η ποιότητα με την οποία θα επεξεργαστούμε το χρόνο που έχουμε το παιδί μας. Ναι, και πιστεύω ότι δικαιολογία το δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Άμα θέλει ο άνθρωπος, για οποιοδήποτε πράγμα μπορεί να κάνει τη μέρα 28 ώρες. Μάλιστα. Παιδιά, βρισκόμαστε στο 2016. Δεν ξέρω αν είστε τυχεροί ή άτυχοι σε αυτήν την εποχή που ζείτε. Η κυπριακή κοινωνία, να την περιγράψουμε λίγο: οικονομικά προβλήματα, ανεργία, εθνικό πρόβλημα, σκάνδαλα. Βλέπετε πολιτικούς να μπαίνουν στη φυλακή. Βλέπετε ατιμωρησία παντού, πολιτικά παιχνίδια, δημόσιες αντιπαραθέσεις. Βγαίνουν στην τηλεόραση και σφάζονται οι πολιτικοί μας. Ακούτε διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω τι εικόνες προσλαμβάνετε από όλα αυτά που βλέπετε καθημερινά. Πώς αισθάνεστε εσείς που αύριο μεθαύριο είστε 17 χρονών, 18, μπαίνετε στην κοινωνία εσείς? Θα έχετε ένα μέλλον που όλοι λένε ότι θα είναι δύσκολο αυτό το μέλλον. Ακούμε, ξέρω εγώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να λέει σε 10 χρόνια, άλλοι να λένε σε 5 χρόνια. Πώς νιώθετε πραγματικά, πώς νιώθει ένα παιδί το 2016 που πρόκειται να μπει σε αυτήν την κοινωνία, η οποία είναι όπως τη χαρακτηρίσαμε? Ζαφύρη. Το μόνο σίγουρο ότι θα είναι δύσκολα. Όμως από τη στιγμή που θα συμμετέχω στα κοινά, θα αγωνίζομαι για το καλύτερο τόπο μου. Θα προσπαθώ για να αλλάξω όλα αυτά που συνέβαιναν στο παρελθόν, για να τα φέρω, να τα κάνω έτσι όπως εγώ θέλω, τότε δεν υπάρχει να φοβάμαι τίποτα. Νιώθεις να θυμώνεις όταν ακούς συνελήφθη το άδεια πολιτικός και μπήκε φυλακή, ένα νέο σκάνδαλο στην επιφάνεια? Νιώθεις ότι να θυμώνεις, να θέλεις να φύγεις από αυτή τη χώρα? Να θέλω να φύγω, επειδή το να φύγω δεν είναι λύση. Σημαίνει ότι αφήνω πίσω τους κινδύνους, τα προβλήματα, γυρεύω μια πιο εύκολη λύση. Αλλά το ότι όλα αυτά παγούνται ως πολιτικούς πράγματα σίγουρα είναι κάτι το οποίο λυπάσαι, επειδή αυτοί είναι οι εκπρόσωποι του λαού. Αλλά αυτό είναι ο δικός μας στόχος ως νέα γενιά, ότι πρέπει εμείς να τα σταματήσουμε αυτά. Να είμαστε οι νέοι πολιτικοί που θα δημιουργηθούν, να είναι υπόδειγμα. Μάλιστα, τι ωραία, μακάρι, Ζαφύρη μου. Δανάη, πώς νιώθεις για όλα αυτά που ακούς? Εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως είναι η Κύπρος τώρα, δεν σέβεται κανένας τα δικαιώματα και τις ανάγκες των άλλων. Και είναι κάτι, ναι, που με απογοητεύει. Θα σκεφτώσουν να φύγεις από την Κύπρο και να πάνε ζήσεις κάπου αλλού? Ναι. Ναι, και αυτό το αρχίζεις να το σκέφτεσαι βλέποντας αυτή την εικόνα? Ναι. Δηλαδή, αν ήταν τα πράγματα διαφορετικά, ίσως να έμενες στη χώρα μας?
Φυσικά, ναι. Ναι. Κυριακή, πώς νιώθεις για όλα αυτά? Απογοητεύεσαι, θυμώνεις, νευριάζεις? Εμένα η Κύπρος με έχει απογοητεύσει προπολού, αλλά σταματώ να ελπίζω. Αλλά με το να βλέπω ότι... Γιατί σε απογοητεύσει η Κύπρος, θέλω να μου το εξηγήσεις. Εμένα απογοητεύει με η Κύπρος, όχι μόνο τόσο από τους πολιτικούς, που τα άτομα τα οποία ήδη υπάρχουν. Εμένα απογοητεύει που τα παιδιά, τα οποία μεγαλώσαν και γίνα δυστυχώς μέσα στην νοοτροπία του κρύψε να περάσουμε, που έχει η Κύπρος. Mm. Και δηλαδή βλέπεις πάρα πολλά παιδιά, να πάρουμε παράδειγμα το θέμα των σχολείων. Έγινε κάποια διαδήλωση, ευκήκαν να μιλήσουν, να φωνάξουν, έγιναν ήσυχες προσπάθειες. Ακόμα και από εμάς γίνονται μια προσπάθεια και έχουμε την τάση να λαλούμε εντάξει, μας ακούσαν, έμπειρας. Και το όνομας απογοητεύει με, και βλέπω το και μέσα στο σχολείο για διάφορα θέματα, από το πιο απλό στο δηλαδή, πιο σημαντικό. Η γενιά του 55, η γενιά του Πολυτεχνείου δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν, γιατί ή μπορεί όμως επίσης να είναι το ότι δημιουργήσαμε μας φόβο. Το ότι αμάν σηκώσω το ανάστημα μου και πολεμήσω για τούτα που αγαπώ και πιστεύω, ότι μπορεί η κατάληξη μου να είναι άσχημη, ότι είναι να με φάει το μέσον, ότι είναι να με φάει η πολιτική, είναι να με φάνε τα πάντα. Και στο τέλος, ότι που την ιστορία γενικότερα βλέπουμε είναι ότι το δίκαιο πάντα τιμωρείται. Ζαφίρη, έτσι νιώθεις, επειδή είσαι και πρόεδρος της ΨΕΜ, νιώθεις ότι τα παιδιά έχουν σκύψει το κεφάλι και δεν θα βγουν στον δρόμο να επαναστατήσουν και να ζητήσουν κάτι? Εν μέρη θα συμφωνήσω, επειδή υπάρχουν μια μερίδα συμμαχητών μας οι οποίοι αγωνίζονται για τα δικαιώματα. Όμως αυτό που δυστυχώς θέλω να αναφέρω είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας στους νέους κανονισμούς του θέλει να προσπαθήσει να μας φημώσει κι άλλο. Δηλαδή υπάρχει κανονισμός ο οποίος λέει ότι θα, σε περίπτωση που η ΨΕΜ αποφασίζει ότι κάνει απεργία, διαδήλωση, οι μαθητές δεν θα καλύπτονται από τις απουσίες. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι προστατευμένοι. Έχω τη γνώμη και να το ψάξετε με την κυρία Κουρσουμπό, ότι υπάρχει πρόνοια στη σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού ότι το κάθε παιδί μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του, και σε αυτή τη γνώμη συμπεριλαμβάνονται και οι διάφορες τύπου διαμαρτυρίες των σχολείων. Πάμε όμως στους ακροατές μας, 77-77-10-85. 77-77-10-85, παρακαλώ. Ναι, μπρος. Σας ακούμε. Ναι, η νεολαία πρέπει να βρει δουλειά. Ο Νίκος Ορνάκης, υπεύθυνος επιτροπή νεολαίας, είπε πολλοί που θα σπουδάσουν, είπε το και τρεις φορές, δεν είναι η εγγύηση μας ότι να βρουν δουλειά, μπορεί να μείνουν στην ανεργία. Άρα τώρα να εκμεταλλευτούμε τον Brexit ως κοινοπολιτεία, να φέρουμε επιχειρήσεις, ο υποδιοικητής της κεντρικής, ένα Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, τον έβαλε ο Τραμπ υπουργό εμπορίου. Να έρθουν επιχειρήσεις. Ακούστε σήμερα μαζί μας, ακούστε με λίγο. Σήμερα έχουμε τρία παιδιά τα οποία παρουσιάζουμε λίγο την εικόνα της νεολαίας. Έχετε να τους ρωτήσετε κάτι? Για την νεολαία? Ναι, η νεολαία, λέει ο Μαγκαρδής, ο Μιγελής, δεν είναι. Πρέπει να βάλουμε τους επαγίοντες, όπως λέει ο Σοκράτης, να διηγήσουν. Τον Πρίτανη, που το Πανεπιστήμιο σκάλει δασκάλου σε χαμηλού επιπέδου. Μάλιστα. Έχουμε μαζί μας, ακούστε με, ίσως δεν μας ακούσατε από την αρχή, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο των μαθητών, την εκπρόσωπο της Παιδοβουλής και την εκπρόσωπο των συμβούλων της κυρίας Κουρσουμπά. Έχετε να επιβάλλετε κάποια ερώτηση σε αυτά τα παιδιά? Ελέγχουν οι αγίοντες, οι γερουσίες, οι έμπειροι, αυτούς να βάλουμε να δικήσουν. Ο Λευθέρος Βενιζέλος είπε, ο πολιτικός σκέφτεται το μέλλον της πατρίδας του, ενώ ο πολιτικάντης στις επόμενες εκλογές. Ωραία, ευχαριστούμε. Οι πολιτικοί μας σκέφτονται τις επόμενες εκλογές, μάνα μου. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αν μπορούσα να κρατήσω κάτι από αυτά που είπε ο ακροατής μας, είναι ότι για το θέμα της εργοδότησης μετά, σίγουρα είναι κάτι που σας απασχολεί. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο να το δούμε έτσι στα σύντομα αυτό το θέμα. Είναι κάτι που σας απασχολεί ότι θα τελειώσετε το σχολείο σύντομα, θα μπείτε, θα σπουδάσετε, θα έρθετε πίσω με ένα, δύο, τρία πτυχία και μετά τι? Δυστυχώς βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση πολύ απογοητευτική. Δεν θέλω σήμερα να σας απογοητεύσω. Είσαστε η νέα γενιά και χαιρόμαστε και σας ζηλεύουμε που είσαστε η νέα γενιά. Αλλά νιώθετε αυτό το άγχος, Δανάη, ότι θα έρθω πίσω στην Κύπρο με ένα πτυχίο και ένα μάστερ και δεν θα βρίσκω δουλειά? Άρα να μην επιστρέψω, άραγε. Βασικά, εγώ ένας λόγος που δεν θα επέστρεψα πίσω στην Κύπρο είναι επειδή τώρα είμαι λίγο απογοητευμένη γενικά με το πώς κατάληξε η Κύπρος σαν κοινωνία. Για παράδειγμα, βλέπεις εδώ παιδιά που ακόμα
Βλέπεις παιδιά εδώ ακόμα που είναι εναντίον και προσβάλλουν και τα δικαιώματα τους. Και οι δικαιώματα, και απλά είναι λίγο απογοητευτικό το πώς καταλήξαμε σαν κοινωνία. Νομίζω όμως αυτό που λες έχει να κάνει με αυτό που είπε η Κυριακή, ότι τα παιδιά ίσως απλά συνεχίζουν αυτά που τους μάθαν οι γονείς τους ή μιμούνται αυτά που λένε οι γονείς. Αν ένας γονιός δεν δέχεται τη διαφορετικότητα στο σεξουαλικό προσανατολισμό κάποιου, ίσως και το παιδί του να μάθει να μην την αποδέχεται. Ναι, όπως σε μάθαν οι γονείς. Καταλήξαμε να έχουμε νέους παιδιά που να μην έχουν τη δικιά τους ιδεολογία, ιδιοσυγκρασία, αλλά το τι έχουν οι γονείς τους. Συνεχίζουν το τι λένε οι γονείς τους. Και πολλά δύσκολο να αφήσεις το μυαλό σου που το τι σου λαλούν οι γονείς σου. Και αν το καταφέρεις, πάρα πολύ καλό. Είναι κρίμα. Ζαφίρη, νιώθεις αυτό το άγχος ότι θα έρθω πίσω και δεν θα βρίσκω δουλειά, γιατί κοιτάζοντας γύρω σου βλέπεις ένα μεγάλο ποσοστό νεολαίας οι οποίοι είναι άνεργοι ή βρίσκονται σε δουλειές που δεν είναι αυτό που σπούδασαν, δεν είναι αυτό που θέλουν? Ναι, σίγουρα. Υπάρχει αυτό το άγχος όμως. Όταν αγαπάς την πατρίδα σου πραγματικά, δεν μπορεί να την αφήσεις. Γιατί θα προσπαθήσεις για οτιδήποτε να κάνεις το καλύτερο. Πάντως να πω στους ακροατές μας ότι βλέποντας έτσι το Ζαφίρι, βλέπω σε κάθε ερώτηση να κουνάει το κεφάλι του έτσι με πάρα πολύ προβληματισμό, και από την άλλη βλέπω μια αισιοδοξία στις απαντήσεις σου, και αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που βρίσκεται πραγματικά σε ένα μεγάλο, σε μια κατάσταση σοβαρού προβληματισμού. Υπάρχουν σοβαρά θέματα στην Κύπρο, αλλά από την άλλη αγαπώ τη χώρα μου και δεν ξέρω τι να κάνω. Γι' αυτό ίσως χρειάζεται βοήθεια των μεγάλων για να σας βοηθήσει. Άρα νιώθετε τώρα, είπε και κάτι, δεν ξέρω ποιος το είπε, ότι ο Ζαφίρης φεύγουμε και αρχίζουμε τα ιδιαίτερα κλπ. Γιατί τα παιδιά φτάνουν στα φροντιστήρια και στην παραπαιδεία? Το σχολείο δεν είναι αρκετό για να σας προετοιμάσει να περάσετε σε ένα πανεπιστήμιο? Αυτό που δείχνει κάθε χρόνο, ότι η παραπαιδεία αυξάνεται. Παρατηρείται μέσα στα σχολεία ότι οι καθηγητές, χωρίς να παρεξηγηθώ τέλος πάντων, περιμένουν από τα ιδιαίτερα να καλύψουν την ύλη. Αυτοί έχουν τον εύκολο τρόπο να λύγουν το βιβλίο, είναι τελειώσει. Πώς το βλέπεις αυτό, Ζαφίρη? Έρχεται ο καθηγητής μέσα στην τάξη, δεν κάνει μάθημα και σας λέει να τα κάνετε στα ιδιαίτερα? Όχι. Ο καθηγητής κάνει το μαθήμα κανονικά, αλλά ξέρει ότι τα ιδιαίτερα θα καλύψουν ό,τι θα έπρεπε αυτό να καλύψει, επειδή ξέρουμε ότι το επίπεδο των Πανκυπρίων, το επίπεδο που κάνουμε στα σχολεία, δεν έχει καμία σχέση. Άρα τα ιδιαίτερα θα καλύψουν τα δύσκολα τα οποία πρέπει να συναγωνιστούν οι μαθητές. Και τα παιδιά που δεν θα κάνουν φροντιστήρια, που δεν έχουν τα χρήματα να κάνουν φροντιστήρια, αυτά έχουν σοβαρό πρόβλημα. Θέλω να διαφωνήσω, γιατί πολλές φορές λέμε πάρα πολλά παιδιά να έχουν πάρα πολλούς ψηλούς βαθμούς χωρίς να πηγαίνουν ιδιαίτερα. Τούτον όμως εξαρτάται από το σε ποιο σχολείο πηγαίνεις, άρα το πόσο διευθυντής διευθύνει τους καθηγητές του, αλλά επίσης και το ποιος είναι ο καθηγητής που έχεις απέναντί σου. Ναι. Γιατί αν έχεις έναν καθηγητή, όμως είπε ο Ζαφίρης, ο οποίος λέει εντάξει, ξέρω να πας στα ιδιαίτερα, εγώ να κάνω τις ώρες μου και να φύγω, γιατί anyway είμαι μόνιμος. Θα με φτιάξει κανένας. Το οποίο θεωρώ ότι μονιμοποίηση στους καθηγητές είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα του δημοσίου. Επειδή ό,τι και να κάνει ο καθηγητής, εν τζαμέ. Και μπορεί ένας καθηγητής να επηρεάσει τη ζωή και το μέλλον πολλών μαθητών. Επίσης ότι τα ιδιαίτερα πολλές φορές δεν είναι μόνο λάθος του καθηγητή, δεν είναι μόνο ο καθηγητής που να πει να πας τα ιδιαίτερα, αλλά υπάρχουν και πολλοί μαθητές που εμπροσέχουν οι ίδιοι τους μέσα στο μάθημα, επειδή ξέρουν ότι να πω στα ιδιαίτερα, άρα γιατί να δώσω σημασία στο μάθημα, το οποίο τον είναι λάθος. Μάλιστα, να ακούσουμε και λίγο τη Δανά, γιατί θα πάμε σε ειδήσεις. Δανά, γιατί υπάρχουν φροντιστήρια και παραπαιδεία και δεν είναι αρκετό το σχολείο? Εντάξει, εγώ πάω σε ιδιωτικό, αλλά συμφωνώ με την Κυριακή ότι ένας σωστός καθηγητής σίγουρα θα έκανε τον μαθητή να θέλει να μάθει, και απλά να μπαίνει στην τάξη, να ανοίγει το βιβλίο και να κάνει μάθημα. Ναι. Νομίζω όμως ότι έχετε δίκιο και οι τρεις. Υπάρχει αυτή η μερίδα που περιγράφει ο Ζαφίρης, υπάρχει αυτό που λέει η Κυριακή και η Δανάη. Οπότε ίσως να πέφτει το βάρος τελικά στον μαθητή. Σίγουρα ότι έχουν όλοι ευθύνη, Ωραία, λοιπόν, παιδιά, μείνετε. Θα κάνουμε έτσι ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων στις 5 σε μερικά δευτερόλεπτα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να πούμε ότι αμέσως μετά τις 5 συνεχίζουμε τη συζήτηση. Θα μιλήσουμε με τα παιδιά για τον σχολικό εκφοβισμό, τον bullying, για τα θρησκευτικά και την ιστορία στο σχολείο, για τη σεξουαλική κακοποίηση, για την παραβατικότητα των νέων και πάρα πολλά άλλα. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε να υπενθυμίσουμε ότι μαζί μας είναι ο Ζαφίρης Δημητρίου, πρόεδρος της ΨΕΜ, η Κυριακή Πανταζή, εκπρόσωπος της Παιδοβουλής, και η Δανάη Πολυκάρπου, παιδοσύμβουλος της κυρίας Κουρσουμπά.
στους γονείς. Επειδή μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι γονείς. Βήμα στους γονείς, δεύτερη ώρα. Έχουμε σήμερα μαζί μας τρία παιδιά, τρεις έφηβους. Είναι ο Ζαφύρης Δημητρίου, πρόεδρος της ΨΕΜ, της Πανκύπριας Συνοριστικής Επιτροπής Μαθητών, η Κυριακή Πανταζή, εκπρόσωπος της Παιδοβουλής, της Κυπριακής Παιδοβουλής, και η Δανάη Πολυκάρπου, παιδοσύμβουλος της Επιτρόπου Προστασίας των Δικημάτων του Παιδιού. Συζητάμε σήμερα με τους νέους μας, με τους τρεις έφηβους μας, τα παιδιά εδώ, για τους αυριανούς πολίτες, τους σημερινούς μαθητές, δικαιώματα, όνειρα και συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθε. Μπορείτε και εσείς να μας πάρετε τηλέφωνο στο 77 77 10 85, 77 77 10 85, για να ρωτήσετε τι θέλετε τα παιδιά, εισηγήσεις, σχόλια, προβληματισμοί δικοί σας κλπ. 77 77 10 85. Αναφερθήκατε πριν και είπατε ότι το σχολείο είναι λίγο βαθμοθυρικό, δηλαδή πηγαίνετε στο σχολείο απλά για να παίρνετε βαθμούς, καλούς βαθμούς, ένα πολιτήριο με ψηλό γενικό κλπ. Στόχος του σχολείου μας σήμερα όντως είναι μόνο οι βαθμοί και οι γνώσεις, η στήρα γνώση, και όχι το να δημιουργήσει ένα κριτικά σκεπτόμενο πολίτη, ένα άνθρωπο δηλαδή που θα αποκτήσει εκείνες τις δεξιότητες για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα δύσκολα της ζωής. Ζαφύρη. Πιστεύω ναι, επειδή η ύλη είναι τόσο πιεστική, η οποία ο καθηγητής να θέλει να προσπαθήσει να κάνει διάλογο στην τάξη για να πολιτικοποιήσει, να δημιουργήσει τον μαθητή κριτική σκέψη, είναι πολύ δύσκολο. Έτσι, οι καθηγητές στο προσπάθεια να καλύψουν την ύλη, αντί να κυνηγούμε τη γνώση, κυνηγούμε την ύλη. Έτσι, δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Δηλαδή, μπαίνετε στην τάξη, ανοίγουμε τα βιβλία και κάνουμε απλά το μάθημα της ημέρας, χωρίς να πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω, να κάνουμε μια κριτική επεξεργασία, ανάλυση αυτού που διαβάζουμε και πώς αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε στη ζωή μας. Ειδικά στην τρίτη ηλικίου, στο μάθημα των νέων ελληνικών, για να μπορέσουμε να καλύψουμε την ύλη, έχουμε ένα μάθημα, το λεγόμενο πολιτική αγωγή, η οποία υποτίθεται προσπαθεί να μας εξηγήσει τι είναι το Σύνταγμα, τα πολιτεύματα, να μας πολιτικοποιήσει. Αλλά γιατί είπα υποτίθεται? Επειδή δεν την κάνουμε. Κάνουμε νέα ελληνικά για να καλύψουμε την ύλη. Έτσι. Χάνεται αυτή η ώρα, εννοείς. Ναι. Σε άλλα μαθήματα που ίσως δεν εξετάζονται, όπως τα θρησκευτικά, δεν ξέρω αν γίνονται θρησκευτικά στο Λύκειο, ή στην ιστορία, υπάρχει η ευχέρεια και η δυνατότητα να αναπτυχθεί ένας διάλογος που πολλές φορές θα είναι και αντίθετος με την άποψη του καθηγητή? Και πώς χειρίζεται ο καθηγητής έναν παιδί ο οποίος θα του πει: όχι κύριε, εγώ πιστεύω κάτι εντελώς διαφορετικό από το δικό σας? Σε αυτά τα θύματα, ναι, επειδή δεν είναι τόσο πιεστικά, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όμως εξαρτάται από τον καθηγητή. Αν ο καθηγητής είναι δημοκρατικός άνθρωπος, θα συζητήσει, θα πούν τις απόψεις τους, θα καταλήξουν σε ένα επικοδομητικό διάλογο που θα προσφέρει και στους δύο. Αν όμως όχι, θα συμβεί το αντίθετο. Θα φανατίζονται περισσότερο. Μάλιστα. Κυριακή, θρησκευτικά και ιστορία, δύο διαφορετικά μαθήματα. Επίσης, τα θρησκευτικά εγγενού κορμού για όλους στο Λύκειο. Στα θρησκευτικά είναι πιο εύκολο να γίνει μια συζήτηση, ο μαθητής να πει τις ανησυχίες του, τις απορίες του, δηλαδή τι δεν καταλαβαίνει. Αν όμως ο καθηγητής θέλει να μάθουν οι μαθητές τους για να αναπτύξουν μια κριτική σκέψη. Δημοκρατικός, να αναπτύξει η συζήτηση. Αν όμως είναι ένας καθηγητής ο οποίος θεωρεί ότι μόνο τζίνα που λαλεί τζίνος είναι σωστά, να σταματήσει αμέσως τη συζήτηση, να πει: όχι, ακούστε με τον που λαλώ εγώ. Το οποίο είναι το πιο μεγάλο λάθος που μπορεί να κάνει ένας καθηγητής. Στην ιστορία τώρα εξαρτάται επίσης αν δεν είσαι ενισχυμένη. Εγώ έχω ενισχυμένη ιστορία. Είμαι με τα νέα αναλυτικά προγράμματα, είχα και πέρσι, είχα και φέτος. Εξαρτάται από τον καθηγητή. Να σου πω, η καθηγήτρια μου φέτος είμαι τυχερή και έχω μια καθηγήτρια η οποία λέει: με ενδιαφέρει το αν θα μείνω λίγο πίσω στην ύλη, να τη κάνω μετά. Όταν υπάρχει θέμα συζήτησης, οποιοδήποτε θέμα, να πούμε, μπορεί να είναι κάτι που τα σημερινά ή συνήθως ξεκινούμε και συζητούμε κάτι από τα παγιά. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα κάνουμε Βυζάντιο, κάνουμε τη συζήτηση μας πάνω στο μάθημα και φτάνουμε στο σήμερα. Το οποίο τούτο είναι ο στόχος του μαθήματος της ιστορίας, που αν δεν γίνεται, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Μάλιστα. Δανάη,
οι καθηγητές είναι έτοιμοι να ακούσουν την αντίθετη άποψη και να την αποδεχτούν? Κάποιοι είναι, κάποιοι όχι. Αλλά εγώ συμφωνώ με εκείνον που είπε η κυρία Κίκη ο Ζαφής, ότι το σχολείο δεν είναι εκεί μόνο για να μάθουν μια ύλη για το παιδί, αλλά κιόλας για να βοηθήσουν το παιδί να γίνει υπεύθυνο με καλές αρχές και να μπορεί το ίδιο το παιδί να ξέρει τα δικαιώματα του. Mm-hmm. Να μείνω λίγο στο θέμα το θρησκευτικό, γιατί ακούσαμε την άποψη από αυτή την εκπομπή και του Υπουργού Παιδείας και των οργανωμένων γονιών και των εκπαιδευτικών οργανώσεων, και τώρα είναι η δική σας σειρά να ακούσουμε. Πιστεύετε ότι το μάθημα της ιστορίας και των θρησκευτικών, έτσι όπως διδάσκεται, ίσως να οδηγεί κάποια παιδιά σε φανατισμό, σε εθνικισμό, σε σοβινισμό? Εμείς οι καλοί και οι άλλοι οι κακοί, εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι και οι άλλοι? Πώς το βλέπετε εσείς αυτό το θέμα της θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης και της παρουσίασης των ιστορικών γεγονότων που έχουν να κάνουν με την Κύπρο? Ναι, Κρακή. Βασικά νομίζω το λάθος το οποίο συμβαίνει στα σχολεία της Κύπρου είναι ότι μαθαίνουμε τι λένε και οι άλλες θρησκείες. Συμφωνώ, είμαστε έναν κράτος που το θρήσκευμα μας είναι χριστιανή ορθόδοξη και σωστό, και επακολουθούν το να διδάσκομαστε στο σχολείο το χριστιανισμό τον ορθόδοξο. Όμως νομίζω ότι όταν ο μαθητής γνωρίζει και το τι συμβαίνει γενικότερα στον κόσμο, δεν υπάρχει φόβος ότι μπορεί να λένε, πολλοί λένε ότι άμα του μάθεις τι είναι και το άλλο, μπορεί να παρεκκλίνει ή να συγχυστεί και να πει ότι μα υπάρχει Θεός τελικά. Αν το παιδί ξέρει που μόνος του και νιώσει να πει ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος, θα αλλάξει. Mm-hmm. Αν νιώσει ότι είναι άθεος, δικαίωμά του. Νομίζω θα ήταν πολλά πιο σωστό και θα αναπτύσσεται πολλά παραπάνω κριτική μας σκέψη και να δούμε το τι συμβαίνει στον κόσμο, αν μαθαίναμε και το τι πιστεύουν οι άλλοι. Γιατί βλέπουμε μόνο τη δικιά μας οπτική. Ζαφίρη, μπορεί να δημιουργούμε έτσι εθνικισμό, φανατισμό και ρατσισμό μέσα από το μάθημα της ιστορίας? Όταν γίνεται με τον σωστό τρόπο, πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος για να. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος? Να καταθέτονται όλες οι απόψεις. Δηλαδή τα βιβλία να είναι. Λένε τα πράγματα καθώς έχουν. Mm-hmm. Αν υπάρχουν σκοπιμότητες μέσα, πολιτικές ή οτιδήποτε άλλες. Έτσι δεν θα ξεμαθητείς και τις δύο πλευρές για την ιστορία, τι έκανα η μένη, τι έκανα η δεν. Δεν θα υπάρχει φανατισμός. Θα αναπτυχθεί και η κριτική σκέψη, όπως είπε η Κυριακή. Θα είναι για την κοινωνία μας πολύ σημαντικό αυτό. Δανάη, επειδή ασχολείστε εσείς έτσι αρκετά με τα δικαιώματα των παιδιών, mm-hmm. Υπάρχουν στην Κύπρο παιδιά πλέον και από άλλες χώρες. Είμαστε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Άραγε. Ικανοποιείται το δικαίωμα των παιδιών αυτών να έχουν πρόσβαση στη δική τους θρησκεία μέσα από το κυπριακό σχολείο? Πιστεύω πως όχι. Σε πάρα πολλά σχολεία υπάρχουν. Εντάξει, σε κάποια σχολεία υπάρχουν σίγουρα παιδιά από άλλες χώρες. Και πιστεύω το σχολείο δεν υπάρχει τα σωστά. Δεν έχει τα σωστά. Τα μέσα ώστε να βοηθήσει το παιδί. Να βοηθήσει το παιδί, επειδή τούτον συνδυάζεται με την. Με το δικαίωμα στη συμμετοχή, πώς mm-hmm. θα συμμετέχει έναν παιδί όταν δεν. Άρα το κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να έχει τη θρησκεία του, βέβαια. Φυσικά. Είναι θέμα λίγο του Υπουργείου να καταφέρει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Επειδή μιλήσαμε λίγο για ιστορία και εθνικισμό και σοβινισμού, θέλω να ακούσω την άποψή σας. Αυτή την περίοδο βλέπετε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Τώρα βρισκόμαστε και σε ένα κρίσιμο σημείο αυτές τις μέρες. Εσείς, τα παιδιά της επόμενης γενιάς, οι 16χρονοι, 17χρονοι, πώς το βλέπετε όλο αυτό το θέμα της πιθανής επίλυσης του κυπριακού προβλήματος και του ενδεχομένου να ζήσετε μαζί, να ζήσουμε μαζί Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι σε μια ενωμένη Κύπρο? Πώς το βλέπεις αυτό, Ζαφίρη? Το γνωστικό είναι ότι πρέπει να γίνει λύση. Επειδή αν δεν γίνει λύση, θα έρθει η διχοτόμηση που με αυτόν τον τρόπο θα καταδικάσουμε τον λαό μας. Mm-hmm. Τώρα για το θέμα της ειρηνικής συμβίωσης. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχο τη λύση. Αυτό δεν πρέπει να το προωθήσει από μέσα στα σχολεία. Δεν γίνει από μια μέρα στην άλλη να έρθουν να μα πούσουν υπάρχει συμβίωση με του Τουρκοκυπρίου. Αυτό το πράγμα είναι εμεί ω μαθητέ, ω νέα γενιά, πρέπει να το επιδιώξουμε. Δηλαδή, επειδή είναι συμπατριώτε μα. Αυτό δεν μπορεί κανένα να το αρνηθεί. Είσαι αισιόδοξο ότι μπορεί να υπάρξει λύση? Ναι. Πρέπει να υπάρξει λύση βασικά. Έτσι όπως βλέπεις τα πράγματα και συζητώντας με τους συμμαθητές σου,
Βλέπεις όμως να υπάρχει και μια μερίδα παιδιών που λένε όχι, αυτοί εκεί, εμείς εδώ, οι Τούρκοι είναι πάντα Τούρκοι, οι Έλληνες είναι Έλληνες, η Κύπρος είναι ελληνική κλπ. Τα ακούς αυτά? Σίγουρα, σίγουρα. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχουν μόνο από τη δική μας πλευρά. Σίγουρα θα υπάρχουν και από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Αλλά αυτά είναι τα φαινόμενα που πρέπει να προσπαθήσουμε να τα μειώσουμε. Για να τα μειώσουμε, πρέπει μέσα στα σχολεία να καλλιεργήσουμε την κριτική σκέψη. Βλέπεις, επειδή είστε εκπροσωπείς τώρα την ΨΕΜ, κάνατε εσείς κάποια προσπάθεια να έρθετε σε επαφή με τουρκοκυπρίους, με παιδιά τουρκοκυπρίους? Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην κατεχόμενη Κύπρο, στη Βόρεια Κύπρο, όπως είναι η ΨΕΜ σε εμάς, να υπάρχει κάτι αντίστοιχο και εκεί? Δεν γνωρίζω αν υπάρχει. Θα σας ενδιαφέρει να έρθετε σε επαφή μαζί τους? Αυτό που μου είπατε τώρα είναι μια πολύ καλή ιδέα που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε, επειδή αν υπάρξει λύση πρέπει εμείς ως μαθητές, ως Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών, να δράσουμε ώστε να έχουμε μια βήμα πιο κοντά στη λύση για τους μαθητές. Γιατί ξέρεις, τη λύση θα τη φέρει ναι μεν αυτή η γενιά αν τα καταφέρει, αλλά η δική σας γενιά είναι αυτή που θα εδραιώσει τη λύση, και η δική σας γενιά είναι που θα καταστρέψει τη λύση αν κάτι δεν πάει καλά. Όμως, για να σε βοηθήσω λίγο, η ΠΟΕΔ, η Οργάνωση των Δασκάλων και η ΟΛΤΕΚ, των Καθηγητών Τεχνικής Εκπαίδευσης, έχουν μια πολύ καλή σχέση με τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές οργανώσεις των Τουρκοκυπρίων. Οπότε θα μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί τους για να σας φέρουν ίσως σε κάνα είδος συνεργασίας με παιδιά από τις Τουρκοκύπριους. Ναι, Δανάη. Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι και να υπάρξει μια πολιτική λύση, ποτέ δεν θα υπάρξει μια λύση μεταξύ μας, επειδή όπως είπατε και πριν υπάρχουν άτομα τα οποία λένε πάρα πολλά κακά πράγματα και δεν μπορούν να αποδεχτούν αυτό που γίνεται τώρα στην Κύπρο, και είναι ειλικρινά τραγικό. Είσαι γενικά αισιοδόξη άτομο, γιατί σε βλέπω έτσι λίγο να θέλεις να φύγεις από την Κύπρο, είσαι λίγο αισιοδόξη. Απλά... Και δεν φταίς εσύ, ίσως μάλλον φταίει όλο αυτό το πράγμα το οποίο βλέπεις και βιώνεις γύρω σου. Κυριακή, εσύ πώς βλέπεις το ενδεχόμενο επίλυσης του κυπριακού προβλήματος? Πρώτα να σχολιάσω το για τη συμπεριφορά των μαθητών στο αν γίνεται το πράγμα. Τι όμως που βλέπω εγώ μέσα από το σχολείο μου και γενικότερα από τα άτομα που ξέρω, είναι ότι άμα σηκωστούν 2 από τα 10 άτομα και αρχίσουν να κάνουν μια ανεπίθεση εναντίον των Τουρκοκυπρίων, και δουν ότι και άλλα 2-3 άτομα βλέπουν τα με θαυμασμό και σκέφτονται ότι αν έχουν δίκαιο, σιγά σιγά ο ένας βλέπει ένας τον άλλο. Ψυχολογία του όχλου. Ναι, άμπραβο, η ψυχολογία του όχλου. Και αρχίσουμε και κινούμαστε σαν έναν κοπάδι. Και αρχίζουν και φωνάζουν όλοι, οι παραπάνω, ας πούμε, μπορεί να μόνο τα 10 άτομα που όντως πιστεύουν τα πράγματα που λαλούν, και αρχίζουν οι άλλοι να έχουν πεπιθήσεις απλά για να γίνουν αποδεχτοί. Χωρίς να ξέρουν για ποιο πράγμα φωνάζουν. Χωρίς να ξέρουν για ποιο πράγμα φωνάζουν. Τώρα για το αν θα υπάρξει επίλυση. Βεβαίως είναι καλό, πρέπει να υπάρξει μια λύση, αλλά είναι κακό να υπάρξει μια λύση που να ωφελεί μόνο τη μια πλευρά. Είτε αυτή είναι η άλλη, είτε αυτή είμαστε εμείς. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα θέμα 42 χρόνων, είναι ένα θέμα το οποίο έφερε πόνο σε εμάς, ιδιαίτερα βεβαίως και σε εκείνους κατά κάποιον τρόπο. Αλλά η Κύπρος είναι ένα πονεμένο νησί. Νομίζω ότι που πρέπει να δουν οι πιο μεγάλοι, οι οποίοι χειρίζονται το θέμα, είναι να μην επιφέρουν κι άλλων πόνων. Ό,τι να κάνουν να είναι ειρηνικό και να μην δώσουν μια λύση η οποία να ξέρουν οι ίδιοι τους ότι υπάρχει θέμα να προκαλέσει κι άλλος πόνος. Να είμαστε σίγουροι για την οποιαδήποτε λύση. Ναι, και άμα κάποιος πόνος θα υπάρχει, θα υπάρξουν επεισόδια, θα υπάρξουν μαθητές, νέοι, ηλικιωμένοι, μεσήλικες, οι οποίοι θα φωνάζουν, θα βλέπουν Τουρκοκύπριους και θα τους βρίζουν, θα τους δέρνουν και θα κάνουν επιθέσεις. Στόχος όμως, όπως είπε και ο Ζαφύρης, είναι να τα σταματήσουμε, να τα προλάβουμε τα πράγματα. Μάλιστα. Να καλλιεργήσουμε στο παιδί το πράγμα. Λοιπόν, 77-77-10-85, 77-77-10-85, έχουμε μαζί μας 3 υπέροχους νέους και συζητάμε τα προβλήματα και την εικόνα της κυπριακής κοινωνίας, του κυπριακού κράτους, 77-77-10-85. Και θα πω ξανά στο Ζαφύρη για μια δύσκολη ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις με ειλικρίνεια όσο ειλικρίνεια μπορείς. Η πολιτικοποίηση, όπως είπες και εσύ, είναι ένα θετικό στοιχείο για την ηλικία σας. Η κομματικοποίηση, από την άλλη, ίσως να είναι και λίγο επικίνδυνο. Λέγεται ότι η ΨΕΜ ελέγχεται και οργανώνεται από τα κόμματα και ότι ο εκάστοτε πρόεδρος της ΨΕΜ ή το συμβούλιο της ΨΕΜ είναι λίγο κομματικά που εκλέγεται μετά από οδηγίες κομματικών στελεχών ή παρεμβάσεις παραγόντων.
Θέλουμε να μας πεις εσύ την αλήθεια. Αυτό το φαινόμενο που μόλις είπατε τώρα το είδαμε πέρσι, που συγκεκριμένο κόμμα μη μας πεις κόμματα. Δεν θα αναφέρω. Συγκεκριμένο κόμμα προσπάθησε να λιώσει τα αποτελέσματα της εκλογής ΙΨΕΜ. Τώρα να έρθουμε για το φέτος. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να είναι, έχει κάποιες ιδέες, κάποια ιδεολογία. Έτσι όταν εγώ έχω μια ιδεολογία, είναι λογικό ότι θα μεταφέρω μέσα στο οργανωμένο σύλλογο που είναι η ΨΕΜ. Άρα έτσι δεν θεωρώ ότι γίνονται πολιτικές, ότι προωθώ πολιτικά συμφέροντα. Βέβαια η ιδεολογία του Ζαφίρη μπορεί να συμπίπτει με την ιδεολογία του Αλφα κόμματος, αλλά θέλουμε τον Ζαφίρη να έχει προσωπική άποψη και όχι να είναι φερέφωνο του Αλφα κόμματος. Ήταν αυτό που θα πω τώρα. Η ΨΕΜ κάθε χρόνο διοργανώνει ένα συνέδριο, στο οποίο συνέδριο οι μαθητές ψηφίζουν τις θέσεις της ΨΕΜ, ανεξαρτήτως κόμματος, ανεξαρτήτως ιδεολογίας. Έτσι η ΨΕΜ τον επόμενο χρόνο θα κινείται με βάση αυτές τις θέσεις. Mm-hmm. Έτσι είναι προς το συμφέρον των μαθητών. Δεν μπορώ εγώ να αλλάξω τις θέσεις της ΨΕΜ για να μεταφέρω άλλες θέσεις. Μάλιστα. Ωραία. Χαίρομαι που το ξεκαθαρίσαμε και αυτό. Βάζουμε τα ακουστικά μας λίγο. 77-77-1085. 77-77-1085. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Μάριος Παπαδόπουλος. Είμαι από Λευκοσία. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε. Πρέπει να ομολογήσω ότι έχω με πολύ θαυμασμό εντυπωσιαστεί από τις ετυμολογίες που απαντούν οι νεαροί αυτοί. Mm-hmm. Έχω μείνει έκπληκτος με τις απόψεις τους, οι οποίες είναι θετικότατες. Η ανησυχία μου όμως είναι προφανής. Όταν στην ηλικία τους εμείς, εγώ συγκεκριμένα, είχα τις ίδιες ακριβώς απόψεις και εξέφραζα στις εκθέσεις των καθηγητών μου, έπαιρνα άριστα και τις διέβαζα στις συνεδριάσεις και στα συνέδρια των σχολικών εφοριών. Μετά το στρατό όμως είχαν αλλάξει πλήρως αυτές οι θέσεις. Αυτοί είναι οι αρήτρα που μιλούν για την επαναπροσέγγιση και τη δημιουργία και την συνδημιουργία με τους Τουρκοκύπριους. Αύριο θα είναι στο στρατό. Θα μάθουν να σκοτώνουν για να μην σκοτωθούν. Θα φτάσουν τα πολιτικά τους φωνήματα στο ύψιστο. Η αγριότητα της λόχης, της σφαίρας, του στόχου θα είναι το επικέντρο των ενδιαφέροντων τους για περίπου ένα χρόνο, εμείς, για μας ήταν 30 μήνες. Είμαι ανήσυχος αν συνεχίσουν αυτές τις ορθότατες απόψεις που εκφράζουν τώρα. Σε μια ερώτηση προς τα κορίτσια, τα οποία δεν θα υπηρετήσουν το στρατό. Αλλά εσύ για τους μαθητές βεβαίως, απλώς είναι περισσότερο προς τις κοπέλες. Ναι. Μετά την ενδεχόμενη λύση, όπως τη βλέπουμε σήμερα, εγώ σαν ένας άνθρωπος που μπαίνω τώρα σε λίγο στην τρίτη ηλικία, και αυτοί τώρα αρχίζουν τη ζωή τους. Τι στάση θα έχουμε εμείς να μιλήσουν ειλικρινά σε εσάς, μας ακούν όλοι τώρα στο ραδιόφωνο. Τι στάση θα έχουν αυτοί οι μαθητές αύριο που θα είναι 25 του Μάρτη και 1η Απριλίου, 28 Οκτωβρίου, θα δεχτούν αυτοί οι μαθητές μια τρίχρωμη σημαία που μας υπέβαλε ο πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματείας του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, θα δεχτούν αλλαγή του Εθνικού Ύμνου? Το ίδιο δυστυχώς θα συμβαίνει και απέναντι που τους έχω μιλήσει. Μάλιστα. Έχουν γίνει τις εθνικές τους γιορτές. Θα δεχτούν αύριο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να παρίσταται στην επαιτειακή ειρηνική επέμβαση της 20ης Ιουλίου 1974. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Βέβαια κύριε Παπαδόπουλε, αυτά τα ερωτήματα δεν μπορούν να τα απαντήσουν ούτε ανώτερα στελέχη του κράτους μας, όχι αυτά τα μικρά παιδιά που έχουμε απέναντι μας. Πιστέψτε με, ορισμένα από τα ανώτερα στελέχη του κράτους μας δεν έχουν την ευθεία των μικρών παιδιών, όπως έχω ακούσει απόψε, και μην τους υποτιμάτε καθόλου. Καθόλου. Εξάλλου τη γνώμη του θέλω, δεν θα βαλίσουν το πρόβλημα τώρα. Απλώς λέω ότι δυστυχώς υπάρχει και στην αντίθετη πλευρά. Τα παιδιά εκεί σκέφτονται αύριο πώς θα στέκουν στις επάρξεις όταν θα είναι επέτειος του πραξικοπήματος ή της επέτειος της ανακήρυξης ενός ψευδοκράτους. Θα είμαστε ένας πρόεδρος Κύπριος, ένας Ελληνοκύπριος, το 7. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Η κοπελίτσα που την είχε κρίνει προηγουμένως απεσιόδοξη, εγώ τη συγχαίρω που είναι ρεαλίστρια. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, 77-77-1085, 77-77-1085. Ζαφίρη, είσαι το μόνο αγόρι της παρέας εδώ. Θα πας στρατό. Νιώθεις ότι ο στρατός μπορεί να σε αλλάξει και να σε αγριέψει και θα κρατάς το όπλο και θα αλλάξουν όλα αυτά τα φιλιρηνικά συναισθήματα που μας περιγράφεις σήμερα?
Πιστεύω πως όχι. Επειδή στο στρατό θα πάω για να υπηρετήσω την πατρίδα μου όπως όλοι οι νέοι θα κάνουν. Αλλά τώρα ο κρατής μας είπε ότι μετά το στρατό άλλαξε. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν οι απόψεις μου μετά το στρατό. Επειδή από τη στιγμή που έχω μεγαλώσει με αυτές, έχω καταλάβει συνειδητά γιατί πρέπει, γιατί σε ακολουθώ αυτές, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει μετά το στρατό. Mm-hmm. Είναι δύσκολο το ερώτημα για να το απαντήσουμε όλοι μας αυτό, όχι μόνο οι νεαροί και εμείς οι μεγαλύτεροι. Δυσκολεύομαι και εγώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Πώς θα σταθώ απέναντι σε, ένα νέο, σε μια νέα σημαία ή ένα νέο εθνικό ύμνο, εσείς πώς το νιώθετε? Εγώ να μιλήσω για τον εαυτό μου. Επίσης να συμπληρώσω και εγώ μου μπαίνω Ζαφύρης ότι θέμα χαρακτήρα να θα αλλάξει. Μπορεί ο ΑΒ να αλλάξει, αλλά ο Ζαφύρης να μένει επειδή είναι δυνατός ο χαρακτήρας του. Στην ερώτηση που έθεσε σε εμάς είναι ότι έχω και εγώ τον το ερώτημα στον εαυτό μου. Όντας παιδοβουλευτής, όντας μαθήτρια 16 χρονών με το πιο αβέβαιο μέλλον μπροστά μου και όντας πρόσκοπος, επειδή είμαι πρόσκοπος και όταν υποσχέθηκα να είμαι πρόσκοπος, είπα ότι υπόσχομαι να τιμώ την πατρίδα μου. Εμένα η πατρίδα μου έχει σημαία κυπριακή και σημαία ελληνική. Όταν εγώ είπα πριν ότι πρέπει να γίνει μια λύση, εξανάκουσα το για τη σημαία και ξέρω εγώ, αλλά πριν όντως δεν το είχα το μέσα στο μυαλό μου. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει ανάγκη για δημιουργία νέα σημαία. Νομίζω ξέρουμε ότι εμάς το έθνος μας είναι ελληνικό. Η πατρίδα μας είναι κυπριακή. Αν γίνει το πράγμα και έρθει η νέα σημαία, σαν να σβήσουμε και τη δικιά μας ιστορία, αλλά και την ιστορία της άλλης χώρας. Δηλαδή να μην το δούμε μόνο από εμάς, να μην το δούμε μόνο για τους αγώνες οι οποίοι έγιναν. Επίσης που μας ερώτησε πώς θα σταθούμε στην έπαρξη σε μια εορτή, νομίζω ότι θα υπάρχουν εορτές και τούτο είναι πάρα πολλά λυπηρό, αλλά αν ζούμε σε ένα φανταστικό κόσμο όπου θα ήταν όλα ειρηνικά και θα συνεχίζουμε να μας τα να έχουμε. Μα νομίζω μια, η γιορτή όταν γίνεται δεν γίνεται για να τιμήσουμε τη συγκεκριμένη τότε στιγμή. Ναι. Όταν συζητάμε για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πώς μπορείς να τιμήσεις την τότε στιγμή και να θέλεις να τιμήσεις να τιμήσουμε τον αγώνα της ΕΟΚΑ, ας πούμε, αλλά δεν έχουμε τη σημαία μας. Mm-hmm. Θέλουμε να τιμήσουμε το 1821, αλλά δεν έχουμε την ελληνική σημαία απέναντι. Δεν έχω μια ιστορία εγώ για τη σημαία που να φέρουν. Και επίσης πολλοί μπορεί να νιώθουν και πόνο και απέχθεια βλέποντας τη σημαία, γιατί οι μεγαλύτεροι μου μπορεί να θυμούνται το πώς τους εδιώξαν από το αμέρι τους, τα πώς χάσαν τους δικούς τους, το πώς αγνοούνται οι δικοί τους. Μάλιστα, λοιπόν, να πάμε ξανά στους ακροατές μας. Γιατί παίζουν όλες τις τηλεφωνικές γραμμές 77-77-10-85. Παρακαλώ, γεια σας. Εγώ μιλώ. Εσείς. Νομίζω να με κάνεις λάθος, Κυριάκο. Σημαντικό λάθος. Πείτε μου. Διότι δεν τους μίλησες για την εισβολή. Δεν τους είπες ότι η εχθροί μας δεν είναι η Τουρκοκύπρη, είναι η Τουρκία, η οποία έφερε μέσα 40.000 στρατιώτες και μας απειλεί ανά πάσα στιγμή. Έχουν δίκαιο τα μωρά. Τι περιμένεις δηλαδή, εσύ κλείσες τους? Δεν τους είπες ότι η Κύπρος απειλείται από μια μεγάλη δύναμη η οποία έχει στο ενεργητικό της σφαγές και γενοκτονίες? Εμείς μιλήσαμε για ποια είναι η άποψη των παιδιών στην ενδεχόμενη επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Μα πώς... είναι έτσι. Εσύ ως καθοδηγητής της συζήτησης, ναι, έπρεπε να πεις ότι έγινε εισβολή στην Κύπρο και ότι η χώρα τούτη που κατέχει τα κατεχόμενα βαρύνεται με 1000 καγουργήματα εις βάρος της ανθρωπότητος. Γενοκτονίες. Τώρα φυλακίζει τον κόσμο. Και βάλτε το μέσα επειδή πιστεύουν πως είναι ανάπολο που ενεργεί σε άλλες χώρες. Γι' αυτό και εσύ ως καθοδηγητής έχεις υποχρέωση να αναφέρεις ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και κατέχει τη μισή Κύπρο παράνομα. Και αυτή η χώρα δεν είναι όπως οι άλλες χώρες. Είναι μια βάρβαρη χώρα. Είναι αυτή η οποία ήρθε από το βάθη της Ασίας, κατέκτησε τα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, κατέλησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, προχώρησε προς την Ευρώπη για να αρπάξει την Ευρώπη και ευτυχώς ιτήθηκε προς τον πυλό της Βιέννης. Είναι αυτή η χώρα που απειλεί τη χώρα μας. Ευχαριστούμε. Επομένως, να μου να κάνουμε μια τσίστρα που να είναι η λύση, ένα άλλο θέμα. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι ο στόχος εδώ του συντονιστή, του κάθε συντονιστή, είναι να λέει κάποια πράγματα και να αφήνει τα παιδιά, τα συγκεκριμένα παιδιά που έχουμε απέναντι μας, να απαντήσουν. Να πάμε και στον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ, γεια σας. Σας ακούμε. Όλα αυτά με την Τουρκία είναι υπερβολές και δεν είναι φτασούσι. Δεν υπάρχει καμία απειλή.
πρέπει να γίνει και τον λύση με το αέριο, να γίνει να πάει στην Τουρκία μέσω της BP, British Gas, να έρθει ύλη. Ο Ρόθσιλ λέει, άστε με να κόβω και να λέγω το νόμισμα και οι νόμοι δεν έχει πρόβλημα, δεν μπορούσε να διώσει. Η ύλη δυναμώνει τα κράτη, οι δυτικοί κατολικοί κομμουνιστές άθεοι ενωθεί και γιατί είχαν λεφτά. Ευχαριστούμε. Αν λεφτά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Κίσιγκερ έβαλε. Λοιπόν, θα σας διακόψω γιατί είσαστε λίγο εκτός θέματος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας έχω καθοδηγήσει, αν σας έχω μπερδέψει, αν δεν είπα αυτά που έπρεπε να πω. Εγώ προσπαθώ να σας δώσω την ευκαιρία να εκφραστείτε, να πείτε τις δικές σας απόψεις και να μην κάνω κάποιες ερωτήσεις που σας κατευθύνουν. Πάμε στο επόμενο ακροατή, παρακαλώ. Κύριε Παστίτη. Σας ακούμε. Σας χαιρετώ. Σας χαιρώ για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Και συγχαίρω τα παιδιά. Τώρα που τα ακούω τα παιδιά, πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα. Mm-hmm. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει ελπίδα στον τόπο μας και θα συγχαίρω πραγματικά να συνεχίσουν όπως σκέφτονται. Αλλά θα σας παρακαλούσα σε ένα νέο δημοψήφισμα, ίσως που θα έχουμε, να σκεφτούν πάρα πολύ τον τόπο τους. Γιατί αυτός ο τόπος πέρασε πολλά. Και το αύριο βασίζεται σε αυτούς. Σίγουρα, ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ να το σκεφτούν, γιατί δεν πρέπει να σκεφτούν και τη θρησκεία τους και το έθνος τους και τη σημεία τους, τα πάντα. Οι Τούρκοι αυτό που θέλουν δυστυχώς είναι μόνο τα δικά τους και είναι το σκοπίσει του νησιού. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε σε ακόμα ένα παιδιά, γιατί επικίνδυνο δύσκολο θέμα. Παρακαλώ, γεια σας. Δεν με άφησε να ολοκληρώσω, κύριε Εύα. Ναι, δεν θα σας ξαναφύγω ούτε τώρα, γιατί το θέμα. Ακούστε με λίγο. Όχι, θα με ακούσετε. Θα με ακούσετε. Έχουμε τρία παιδιά απέναντι μας και συζητάμε την εικόνα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι μας. Εάν θέλετε να υποβάλλετε μια ερώτηση στα παιδιά, είστε ευπρόσδεκτος. Όλα αυτά που μας λέτε δεν είναι κάτι που απασχολεί τα παιδιά. Γιατί μιλάτε για εθνικά θέματα με τα παιδιά, εμείς να μην μιλούμε. Μιλάτε για αγώνες και εμείς δεν μου αφήνει να μιλήσω για αυτά τα οποία λες. Ωραία, ευχαριστούμε. Λυπούμε που διακόπτω τον κύριο, αλλά νομίζω είναι εκτός θέματος. Λοιπόν, θέλω παιδιά να φύγουμε λίγο από αυτό, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να μας πείτε λίγο γιατί ορισμένα παιδιά είναι εντελώς εναντίον της μαθητικής στολής. Πάμε στο Ζαφύρι. Εντάξει, είναι μεγάλο ζήτημα αυτό, επειδή πολλά παιδιά πιστεύουν όπως και εγώ ότι είναι πιο σημαντικό, υπάρχουν πιο σημαντικά προβλήματα μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα παρά η μαθητική στολή. Θέλετε να μας πεις λίγο τον κανονισμό, δηλαδή το κάθε σχολείο δικαιούται να έχει τη δική του στολή? Βασικά αυτό είναι ένα θέμα που μπερδεύει πολλούς, δηλαδή κανονικά το Υπουργείο στέλνει ένα πρότυπο στολής που πρέπει να ακολουθούν τα σχολεία. Όμως υπάρχουν διευθυντές οι οποίοι επιτρέπουν τη φόρμα το χειμώνα, υπάρχουν διευθυντές οι οποίοι επιτρέπουν τζιν, άλλοι δεν επιτρέπουν, έτσι τα σχολεία δημιουργείται μια σύγχυση. Αυτό είναι άδικο και για κάποιους άλλους μαθητές. Δηλαδή, αν το σχολείο με εμένα δεν επιτρέπει τη φόρμα και το διπλωμά επιτρέπει, δεν έγινε αυτό. Πρέπει το Υπουργείο να λάβει πιο δραστικά μέτρα. Αν θα υπάρχει στολή, πρέπει να υπάρχει η ίδια για όλους. Η ψέμη είναι υπέρ της στολής ή εναντίον της στολής, της κατάργησης της στολής? Όχι της κατάργησης. Η ψέμη θεωρεί ότι υπάρχουν πιο σημαντικά θέματα ασχολητικοί του Υπουργείου παρά η στολή. Μάλιστα. Δανάη, τα παιδιά πρέπει να φοράνε στολή? Βασικά, εγώ πιστεύω ότι η στολή είναι μια ευκαιρία για το κάθε παιδί να συμμετέχει, επειδή θα νιώθει πιο άνετα και το ίδιο, επειδή εντάξει, υπάρχουν να φορείς τα ειδικά σου τα ρούχα, υπάρχει μια... Λίγο στο μικρόφωνο, Δανάη. Α, συγγνώμη. Υπάρχει μια... Μπορεί να φανεί διαφορετική τάξη mm-hmm. και νιώθουν και πιο άβολα. Τα κρυβά ρούχα, δηλαδή. Ναι, νιώθουν και πιο άνετα τα παιδιά. Υπάρχει στολή, αλλά εντάξει. Mm-hmm. Κυριακή. Τούτο με την πιο ακριβή, με την άλλη τάξη πραγμάτων, τον μπορεί να φανεί και που το σβηστήρι, για να το πάρουμε έτσι, που το σβηστήρι. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει στολή, αλλά θα συμφωνήσω με τον Ζαφύρη ότι γίνεται να έχουμε, ας πούμε, εγώ στο σχολείο μου να με δίκαιο με φόρμα, το δίπλα σχολείο να γίνεται και ξέρω εγώ, γιατί υπάρχει μια σύγχυση. Και μετά αρχίζουν να αντιδρούν οι μαθητές. Αν θα υπάρχει στολή, να υπάρχει μια για όλους. Και επίσης το Υπουργείο να είναι και λίγο πιο επιοικής, ας πούμε, γιατί να με φορούν οι μαθητές φόρμες, που τη στιγμή που πάλι είναι παντελόν, είναι φόρμα, απλά είναι κάτι πιο ζεστό. Και επίσης συμφωνώ με τη στολή για να αποτρέψουμε διάφορα. Μάλιστα, πάμε ξανά στους ακροατές μας, γιατί πάλι πήραν φωτιά. Παρακαλώ, γεια σας. Γεια, κύριε Παστήρη.
με διακόψω. Όχι, βεβαίως θα σας διακόψω. Θα σας διακόψω από την αρχή. Παρακαλώ, γεια σας. Μπορώ να μιλήσω? Βεβαίως, σας ακούμε. Για το θέμα της στολής ήθελα να πω μια μικρή παρατήρηση. Η στολή είναι κάτι το οποίο δημιουργεί έτσι το αίσθημα της πειθαρχίας μέσα στα σχολεία. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και τα ιδιωτικά σχολεία που έχουν περισσότερη έγκνοια οι ιδιώτες, οι ιδιοκτήτες για τους μαθητές και για την εξέλιξη των πραγμάτων και στα σχολεία τους, διατηρούν ακόμα τη στολή. Ενώ οι δικοί μας έχουν καταργήσει και νομίζω ότι η κατάργηση της στολής οδηγεί σε μια πειθαρχία και σε μια ακαταστασία μέσα στα σχολεία. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω την επάνωδο της στολής στα σχολεία. Για το θέμα των εορτών, των εθνικών εορτών και της σημείας που αναφέρατε προηγουμένως, νομίζω υπάρχει μια μεγάλη παραπλάνηση. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας δήλωσε τελευταία σε μια συνέντευξή του ότι το ελληνικό συνιστόν κράτος, η ελληνική συνιστόσα πολιτεία θα διατηρήσει και των εθνικών της ύμνων και της σημαία της και τις εθνικές τις γιορτές και όλα τα σχετικά. Μάλιστα. Άρα νομίζω παραπλανούμε τα μικρά τα παιδιά αν τους λέμε ότι δεν θα έχουν εθνικές γιορτές και σημεία και όλα τα άλλα. Μάλιστα, δεν ήμουν εγώ που το είπα, ήταν ο ακροατής που το είπε αυτό. Αυτό ήθελα να τονίσω, ότι ωραία. Είναι παραπλάνηση το να θεωρούμε ότι θα καταργηθούν οι εθνικές γιορτές. Μάλιστα, και χαίρομαι που το λέτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την εθνική μας συνείδηση θα τη διατηρήσουμε. Και η και τη δική του εθνική συνείδηση ήταν ότι θα υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των δύο συνιστών των κρατηδίων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε. Θέλουμε, παιδιά, έτσι λέει ο κόσμος, είχαμε πει και στην αρχή κάποια πράγματα, Ζαφίρε, για την εικόνα που δίνει η νεολαία. Ακούμε για μαθητές που καπνίζουν στην αυλή μπροστά στους καθηγητές τους, για μαθήτριες που έχουν προκλητική ή ίσως εντός εισαγωγικών ανήθικη συμπεριφορά, για καθημερινά περιστατικά απειλών, υβριστικών συμπεριφορών, αδιαφορίας, πρόκληση ζημιών στο σχολείο. Γιατί όλα αυτά τα νεύρα και όλη αυτή η συμπεριφορά από τα παιδιά της ηλικίας σας? Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από το σπίτι. Δηλαδή αν στο σπίτι υπάρχουν προβλήματα, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία η οποία υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, υπάρχουν γονείς χωρισμένοι, παιδιά που έχασαν τους γονιούς τους. Έτσι, όταν υπάρχουν μέσα στο σπίτι προβλήματα, οι μαθητές θα αναφέρουν και στο σχολείο. Και όταν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν τους προάγει τις αξίες που πρέπει να τους προάγει, έτσι, αυτά θα οξύνονται αντί να τα μειώνουμε. Κυριακή, γιατί καπνίζουν μπροστά στους καθηγητές μας? Από έλλειψη σεβασμού, μπορώ να πω, ή από την επιθυμία να το παίξουμε μεγάλη. Εγώ βλέπω το έτσι, ότι με το να βλέπουμε τους καθηγητές μας να καπνίζουν, θέλουμε και εμείς να λέει, αφού anyway καπνίζω, γιατί να μην καπνίσω και μπροστά του, να φανώ κι εγώ εισάξιος μαζί του. Τα και πρότυπα δηλαδή είναι λάθος. Ναι, τα πρότυπα. Επίσης, ας πούμε, το ότι βλέπεις τους καθηγητές να καπνίζουν κανονικά μέσα στην αυλή, πώς μπορεί ο καθηγητής με το τσιγάρο στο στόμα και στο χέρι να πει του μαθητή μεν καπνίζεις? Μπορεί να καπνίζουν και οι γονείς όμως του παιδιού. Ναι, μπορεί να καπνίζουν και οι γονείς. Μπορεί να δεις καπνιστές παντού. Αλλά το ότι ξέρω εγώ από το σχολείο μου, επειδή συγκεκριμένα διευθυνίζουμε πολλά σε τούτο το θέμα, είναι ότι υπάρχει από το Υπουργείο ότι δεν γίνεται ούτε οι καθηγητές να καπνίζουν μέσα στο σχολείο. Άρα με το να καπνίζουν ήδη τους μέσα στο σχολείο, παραβαίνουν το δικό τους νόμο. Λοιπόν, 77-77-10-85. Πάμε ξανά στους ακροτές μας, παρακαλώ. Μου επιτρέπετε να επανέλθω? Βεβαίως. Θα επανέλθω για το ίδιο θέμα. Αν όμως οι γραμμές είναι... Όχι, σας ακούμε, πείτε μας. Ήθελα να μια απόψη από τους νεαρούς. Εδώ για 44 χρόνια εμείς προσπαθούμε να βρούμε ένα νίκημα που να στεγάσει την αστρονομική, ακούστε, την αστρονομική εταιρεία Κύπρου. Σήμερα είχα δεχτεί τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της φιλολογικής εταιρείας Κύπρου για να κάνει διαλέξεις και μου είπε ότι δεν υπάρχει ούτε εκεί χώρος. Ναι. Δηλαδή αυτή η νεαρή αύριο θα βρεθούν σε μια κοινωνία ως εξής. Δεν θα υπάρχει οίκημα της φιλολογικής εταιρείας Κύπρου ούτε ακαδημία. Δεν θα υπάρχει ίδρυμα της αστρονομικής εταιρείας Κύπρου ούτε οίκημα. Δεν θα υπάρχει οίκημα για τους ζωγράφους, τους επαγγελματίες, τους ποιητές κλπ. Δεν υπάρχει. Θα βρεθούμε όμως σε μια Κύπρο που κάθε τρεις μήνες χτίζουμε ένα γήπεδο
Κάθε 4 μήνες καταστρέφουμε το, ξαναχτίζουμε το. Και όταν εμείς εδώ σαν 4 χρόνια ζητούμε ένα διαμέρισμα. Να στεγάσουμε μια πρωτοφανή. Λίγο συντομεύεται, να δώσουμε την ερώτηση, παρακαλώ. Πολύ καλά. Είναι δυνατό. Αυτοί πρέπει να πολεμήσουν τα επόμενα κατασκευάσματα στην Κύπρο να είναι πλανητάρια, μουσεία, εταιρείες διαστημικής τεχνολογίας, τεχνολογικά Ινστιτούτα. Και φτάνει πια το AU79 και ΣΥΡΑ9 και ΣΕΛΕΓΑ13 που έχουν καταστρέψει. Αυτοί που είναι σήμερα στα σχολεία έχουν καταστρέψει την Κύπρο. Δεν έμεινε αφίσα για αφίσα και τείχος. Νομίζω δεν θα πει ιστορία στα ΑΠΟΕΛ. Τα ιστορία στα ΑΠΟΕΛ δεν ήταν μια αστρονομική εταιρεία, τεχνολογία εταιρεία Κύπρου. Έχουν κάνει μαθητές οι οποίοι ήταν πριν λίγα χρόνια μαθητές. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Η νέα γενιά φεύγοντας από το σχολείο πρέπει να απαιτήσει να γίνουν κτίρια τεχνολογίας και ιδρύματα επιμορφωτικά και φτάνει πιο γήπεδα του γκολφ και γήπεδα της μάπας. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, χρειάζονται και τα γήπεδα, χρειάζεται και το ποδόσφαιρο, χρειάζονται και αυτά που λέει ο ακροατής μας. Είστε μια γενιά του μέλλοντος και σίγουρα θέλετε κάτι το οποίο να ασχοληθεί με το μέλλον και την τεχνολογία, όπως εσείς τα παιδιά το καταλαβαίνετε. Θα πάρω όμως αφορμή από κάτι που είπε ο τελευταίος μας ακροατής και θα πω λίγο στην νεανική παραβατικότητα. Γιατί είδαμε τον τελευταίο καιρό, είδατε κι εσείς, όλα αυτά τα φιλμάκια στο Facebook, όλα αυτά τα περιστατικά, ο ένας να δέρνει τον άλλον, μαθητές να βρίζονται περιστατικά σε σχολεία. Ξυλοδαρμούς, μαχαίρια, βγήκαν στα σχολεία κλπ. Είναι ένα θέμα που συγκλώνησε την κοινωνία, που συγκλώνησε και τους καθηγητές σας και τους γονείς σας που αγωνιούν για το τι συμβαίνει τελικά σε ένα διάλειμμα. Βγαίνουν μαχαίρια, χτυπιούνται τα παιδιά μας. Είναι δυνατόν μια μαθήτρια να ξυλοφορτώνει τη συμμαθήτρια της και όλοι γύρω να παρακολουθούν και να κινηματογραφούν απλώς στα κινητά τους και να το βάλουν στο Facebook? Τι συμβαίνει, Ζαφύρη, γιατί τα παιδιά είναι. Δείχνουν αυτήν την εικόνα και πάλι προβληματισμένο το βλέπω το Ζαφύρι. Τα ανάφερα και πιο πριν. Αυτά που περιέγραψα τα βλέπεις να υπάρχουν στο σχολείο? Σίγουρα υπάρχουν, ότι υπάρχουν, ναι, πάντα υπήρχαν. Αλλά δεν πρέπει να αποκλείουμε και τη μερία των μαθητών μας, οι οποίοι είναι συνεπείς και καθώς πρέπει και αγωνίζονται. Βεβαίως, χαίρομαι που το λες αυτό, πραγματικά χαίρομαι. Όμως τα φαινόμενα αυτά, είτε όπως είπα πριν, ξεκινούν από το σπίτι, είτε το σύστημα και πάλι δεν τους προωθεί αυτά που πρέπει και έτσι δημιουργούνται όλα αυτά. Άρα εσύ είσαι λίγο επικριτικός προς τους γονείς κυρίως και προς τους εκπαιδευτικούς, ότι ο καθένας έχει αποτραβηχτεί από το πραγματικό του ρόλο. Προς τους γονείς, εντάξει, ενώ για τα προβλήματα που υπάρχουν, οικονομικά, όλα αυτά. Τώρα, όμως, σίγουρα έχουν και ευθύνη οι μαθητές. Δηλαδή πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι πρέπει να οριμάσουν. Δηλαδή δεν γίνεται σε ηλικία 18 χρονών από τέτοιον στο λύκειο, μετά από 2 μήνες παίρνεις όπλο στο στρατό να μένεις στο νου σου, τέλος πάντων. Ωραία, πριν απαντήσεις, Κυριακή και Δανάη, να πάμε ξανά στους ακροατές μας. 77 77 10 85, παρακαλώ. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Κάνω τηλέφωνο τούτον που μιλά τώρα, το πρώτο. Θέλω να πιάω τηλέφωνο και κάνω ένα μουσική. Τώρα είστε στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Μιλώ, ακούτα, ο Πρίτσαρα, σε παρακαλώ. Εγώ μιλώ. Εσείς μιλάτε, σας ακούμε, ναι. Γιατί δεν διακόψεις το, γιατί γράφεις. Ακούεις, γιατί δεν διακόψεις τον άνθρωπο που θέλει να μιλήσει. Η γραμμή είναι για να μιλά ο καθένας την άποψη του. Βεβαίως να λέει ο καθένας την άποψή του, όταν κύριε είμαστε στο θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα. Σήμερα επαναλαμβάνω, έχουμε 3 παιδιά απέναντί μας και συζητάμε τα προβλήματα των εφήβων. Για το μέλλον των παιδιών μου να μιλήσω εγώ. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Α, μας ακούεις. Να πω την άποψή μου. Βεβαίως. Όταν πιάνει ο καλός γραμμή και επιτρέπει την δημοκρατία του, τι. Πώς θα πω την άποψή μου, ρε φίλε. Κύριε, εσείς θέλετε να πείτε κάτι, θέλετε να υποβάλλετε κάποια ερώτηση αυτή τη στιγμή? Ναι, έχω μια ερώτηση, ναι. Πώς θα διαμορφωθούν τούτοι νέοι? Ετσάρι, μην προχώμε ρε τα μέσα. Άντε να σε δω. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές για τον οποιοδήποτε θέλει να υποβάλει μια ερώτηση σχετικά με το θέμα που συζητάμε σήμερα. Θέλω, παιδιά, να μιλήσουμε λίγο για μια ανακοίνωση της αστυνομίας, η οποία μιλά για την νεανική παραβατικότητα με αφορμή ένα δυστύχημα που προκάλεσε ένας 15χρονος. Και είχε αναφερθεί ότι γύρω στις 450 περιπτώσεις πέρσι αναφέρονταν σε ανήλικους και μάλιστα 60 από αυτές ήταν παιδιά ηλικίας 7 έως 13 χρονών. Αυτό σας προβληματίζει ότι οι παιδιά της ηλικίας σας
μπαίνουν λίγο στην παραβατικότητα, στην εγκληματικότητα, στην αρνητική συμπεριφορά. Και υπάρχει κάποιο τρόπο αυτά τα παιδιά να τα συνετίσουμε και να τα φέρουμε πίσω, σε συνέχεια τη προηγούμενη συζήτηση μα, Κυριακή? Ναι, είναι τρομακτικό. Επίση, όμω, ήθελα να προσθέσω σε Ζήνα που έλεγε ότι πρέπει να έχει στο νου σου. Έχει δίκαιο. Αλλά. Χάσα τον ήρμα τη σκέψη μου. Βασικά. Για την νεανική παραβατικότητα. Ναι, γιατί... Για την νεανική παραβατικότητα είναι ότι φτάνει ο νέος, φτάνει ο νέος σε το σημείο επειδή δεν εισακούγονται για που θέλει να πει με τον ήρεμο τρόπο. Mm-hmm. Και βλέπει ότι με το να, για το περιστατικό με την κοπέλα, το να τη βάλει χαμένα, να τη χτυπήσει, να τη βγάλει βίντεο, να ακουστεί. Το να τραβήσει το μασέρι σίγουρα να μαθευτεί. Άρα, όποιον και να είναι το μήνυμα του, μπορεί να το κάνουν για να φανούν, για να ακουστούν τα λάθος μηνύματά τους. Όμως, στο ότι υπάρχουν και πολλοί που πίσω από τις κάμερες, που βγάλουν τα βίντεο και δημοσιεύουν τα, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα παιδιά τα οποία βλέπουν τζαμέ και φοβούνται, τούτο είναι απάθεια. Και έχουμε τούτο την απάθεια. Απάθεια στα κοινά, αλλά και απάθεια στο ότι βλέπουμε κάτι. Και λέμε εντάξει, κάποιο άλλο θέλει να μπει. Και στην παραβατικότητα, νομίζω ότι είναι ένα τρόπο των νέων να ακουστούν, και είναι ο λάθο τρόπο δυστυχώ. Mm-hmm. Δανάη, γιατί σε ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού υπάρχει ο θήτη, το θύμα και οι παρατηρητέ. Σε συγκεκριμένη περίπτωση που είδαμε, νομίζω εξίσου τραγικό ήταν όλοι αυτοί που παρακολουθούσαν mm-hmm. και δεν έκαναν τίποτα. Ναι, πριν απαντήσω, να πω κάτι πριν, ότι πιστεύω ότι. Για να υπάρξει τόση πολύ νεανική παραβατικότητα στην Κύπρο, πρέπει να ταρακουνήσει, έτσι όπως λέμε, την πολιτεία, για να υπάρξουν κάποια μέτρα τα οποία να είναι αποτελεσματικά. Και πιστεύω, για όμως με ρωτήσετε, ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που φοβούνται ή νιώθουν ότι και να κάνουν κάτι δεν θα γίνει κάτι, mm-hmm. τέλος πάντων. Και νιώθουν τα ίδια ανίκανα να βοηθήσουν. Αλλά πιστεύω ότι εάν είναι ένα παιδί που έρθει που αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο, πρέπει σίγουρα να πάρει μέτρα και να βοηθήσει εκείνον που χρειάζεται την ανάγκη. Mm-hmm. Ζαφίρη, γιατί τα παιδιά δεν μιλούν, φοβούνται, είναι αδιάφορα ή νιώθουν ότι και να μιλήσω δεν θα αλλάξει τίποτα? Πιστεύω ότι είναι και από φόβο, αλλά και ότι δεν θα κυνηγάτε. Επειδή αν μέσα στο σχολείο συμβεί οτιδήποτε, το μαθητής θα το καταγγείλει. Δεν υπάρχει κάτι θεσμοθετημένο το οποίο θα μπορέσει να ακούσει ο βοηθός, ας πούμε, να ακούσει ότι ο μαθητής έκανε το και το. Να πάρει τον καθηγητή να ρωτήσει τι έκανε ο μαθητής. Και να πάρει και εσύ μαθητές να ρωτήσουν, να πάρουν όλες τις απόψεις. Ούτως ώστε να βγει η σωστή απόφαση. Όχι να ο καθηγητής πάντα να βγαίνει ο κερδισμένος και ο μαθητής ο χαμένος. Mm-hmm. Πιστεύω ότι βγαίνει πάντα ο καθηγητής κερδισμένος, απλά πιστεύω ότι καλύπτονται συμβάντα στα οποία φταίει ο καθηγητής. Με τούτο ναι, να το βγάλουν κερδισμένο, αλλά και στις φορές που δικαιώνεται ο μαθητής, δεν ακούγεται προς τα έξω. Εμαθεύεται. Ότι... Ωραία. Θα αλλάξω εντελώς θέμα και θα πάω σε κάτι ωραίο που λέγεται έρωτας. Αλλά και που μπορεί να καταλήξει σε πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Είστε σε μια ηλικία τώρα που συμβαίνουν πάρα πολλά σε αυτό που λέγουμε έρωτας, είναι οι πρώτες σχέσεις, τα πρώτα δυνατά συναισθήματα. Αυτό βέβαια περικλεί και πάρα πολλούς κινδύνους και ψυχολογικούς, κάποια ερωτική απογοήτευση, κάποια απόρριψη κλπ. Αλλά και σωματικούς, βιολογικούς, αρρώστιες κλπ. Ποιος είναι αυτός που εκπαιδεύει έναν νέο σήμερα σε αυτά τα θέματα? Ποιος λύνει τις απορίες ενός νέου σε αυτά τα θέματα? Το διαδίκτυο, οι φίλοι, κάποιος μεγαλύτερος αδερφός, μεγαλύτερη αδερφή, οι γονείς? Ένα μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολείο θα βοηθούσε άραγε? Ρώτησουμε τον άντρα της υπόθεσης εδώ πρώτα. Πιστεύω ο καλύτερος που θα μπορούσε να βοηθήσει τον νέο είναι η οικογένεια του. Είσαι παιδί της οικογένειας εσύ πάντως. Είσαι παιδί της οικογένειας. Αλλά επίσης πολύ σημαντικό θα ήταν να υπάρχει στο σχολείο ένα μάθημα το οποίο θα μπορούσαν να συζητήσουν για να λύσουν τις απορίες. Είναι μέσα στα αιτήματα σας προς τον Υπουργό αυτό να υπάρχει ένα μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης? Όχι, αλλά θα το βάλουμε τώρα. Μάλιστα. Δανάη. Εγώ πιστεύω ότι μπορείς από οποιοδήποτε να μάθεις για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ή από την αδερφή σου, ή από την αδερφό σου, ή από τους γονιούς σου, mm-hmm. ή από το σχολείο και ακόμα. Πιστεύω ότι είναι ένα μάθημα σίγουρα θα βοηθούσε.
έναν παιδί να μάθει γιατί. Γιατί πρέπει να τα μάθουμε σωστά, όπως είναι τα πράγματα. Γιατί μπορεί να ανοίξεις και μια σελίδα διαδικτύου και να μάθεις ό,τι να είναι. Κυριακή. Το μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι έτοιμα το οποίο έθεσε και χτες στη μαναγυρική μας σύνοδο στη Βουλή, η Παιδοβουλή. Και πιστεύουμε κι εμείς πάρα πολλά ότι είναι πολλά σημαντικό το πράγμα, γιατί πρέπει να μάθουμε σωστά. Τούτο με την οικογένεια, γιατί έφερα αντίρρηση πριν, είναι ότι βέβαια, άμα έχεις την άνεση να μιλήσεις και δεν τρέπεσαι πάρα πολλά καλό, είναι το καλύτερο σημείο να μιλήσεις. Αλλά πάρα πολλές φορές οι έφηβοι έχουν και γίνει την τροπή, μα τι να ρωτήσω τη μάμα μου, τον παπά μου, επειδή οι γονείς από την άλλη ανησυχούν και διαφορετικά. Μετά να ρωτήσω τον αδερφό μου, μπορεί να το πει τη μαμά μου, ρωτήσω την αδερφή μου. Υπάρχει και λίγο το τι να με πω, να με παρεξηγήσουν. Άμα υπήρχε όμως ένα μάθημα στα σχολεία ή διαλέξεις συστηματικές, δηλαδή κάθε χρόνο να γίνεται μια διάλεξη η οποία να είναι ενδιαφέρον και να προσελκύει τους μαθητές, που να συζητούσαν τότε τα πράγματα, το οποίο θα ήταν απρόσωπο, δηλαδή θα πιάνω εγώ τον μαθητή να το βάλω στο γραφείο μου σαν σύμβουλο, τσαρκευκό το ρωτώ ερωτήσεις. Θα ήταν απρόσωπο. Θα ανάλυα διάφορα πιθανά θέματα μπροστά σε όλους τους μαθητές, χωρίς να ξέρω ποιος μαθητής εν τι, χωρίς να θίξω κάποιον, αλλά και εγώ που μπορεί να έχω το α ή το β πρόβλημα, να μάθω και για το α, το β, αλλά και για το γ και για το δ, ώστε να μην μπορώ μόνο να αντιμετωπίσω το δικό μου πρόβλημα σε αυτό το θέμα, αλλά να μπορώ να αντιδράσω και στο να δω το πρόβλημα μπροστά μου. Μάλιστα. Από κάποιον άλλο. Λοιπόν, έτσι τελειώνοντας, αν μπορούσατε να ζητήσετε κάτι από τους γονείς σας, όχι τους δικούς σας, γενικά ένα παιδί τι ζητά σήμερα από τους γονείς του και τι ζητά σήμερα από τους δασκάλους του. Τι θα ήταν αυτό, δηλαδή τι θέλετε να ρωτήσετε, να ζητήσετε μάλλον από τους γονείς σας και από τους εκπαιδευτικούς σας. Ζαφύρη. Νομίζω ο γονιός πρέπει να αφήσει τα παιδιά του να κάνουν λάθη συσταγωγικά με μέτρο. Επειδή μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μάθουν. Δηλαδή, αν τον καταπιέζει, του δεν λέει εσύ τι θα κάνει, τότε θα έρθει η στιγμή που θα. Θα αντιδράσει. Δανάη, τι ζητάμε από τους γονείς μας? Συμφωνώ απολύτως με τον Ζαφύρη. Βασικά, συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βασικά όλα τα παιδιά κάνουν λάθη στη ζωή τους εν αυτή τη στιγμή. Και... Αφήστε μας να κάνουμε λάθη. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, Κυριακή. Με μέτρα όμως. Με μέτρο. Συμφωνώ με τους άλλους, αλλά επίσης και το να μας παίρνουν και οι γονείς, αλλά και οι καθηγητές, οι δασκάλοι, να μας παίρνουν ότι είμαστε εισάξιοι, ότι η φωνή μας μετρά το ίδιο με τη δικιά του. Ωραία. Και έτσι τελειώνοντας, πώς φαντάζεσαι τον Ζαφύρη Δημητρίου μετά από 10 χρόνια? Μετά από 10 χρόνια φαντάζομαι να δημιουργώ μια οικογένεια, να ζω σε μια επανενωμένη Κύπρο, χωρίς όλα αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούνται σήμερα. Μάλιστα, μακάρι, Ζαφύρη μου, πώς φαντάζεσαι την Δανάη Πολυκάρπου μετά από 10 χρόνια? Εγώ ειλικρινά δεν ξέρω, αλλά ελπίζω να μείνω έτσι όπως είμαι με αυτές τις σκέψεις και να καταφέρω αυτά που ελπίζω στη Μάλιστα. ζωή μου. Και η Κυριακή Πανταζή, πώς θα είναι σε 10 χρόνια? Εγώ σκέφτομαι τον εαυτό μου. Υπουργός Παιδείας. Όχι. Δεν θα μπορούσα να έχω μια τόση ευθύνη για να με φταίνω όλοι για όλα. Ναι. Φαντάζομαι τον εαυτό μου να προσπαθεί να επιτύχει τα όνειρά της, αν ακόμα δεν τα έχει επιτύχει. Και ελπίζω να μην σταματώ ποτέ να λέω την άποψή μου, να με φοβάμαι να μιλήσω. Μάλιστα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ζαφύρη Δημητρίου, πρόεδρο της Πανκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών, την Κυριακή Πανταζή εκ μέρους της Κυπριακής Παιδοβουλής και τη Δανάη Πολυκάρπου από την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι ήταν η πιο έτσι έντονη συζήτηση που είχαμε αυτά τα δύο χρόνια. Εάν είπα κάτι που ενόχλησε κάποιους ακροατές, να απολογηθώ. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ο καθένας μπορεί να παίρνει τηλέφωνο και να λέει την άποψή του όταν είναι στο θέμα που συζητάμε σήμερα και δεν έχω σταματήσει από το να δέχομαι τις οποιασδήποτε αντίθετες απόψεις. Απλά όταν ξεφεύγουμε νομίζω από το θέμα που συζητάμε και συζητάμε πράγματα
και που δεν ενδιαφέρουν τους καλεσμένους μας, αλλά και που είναι λίγο ακραία, θα πρέπει κάποιος να επεμβαίνει. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Ζαφύρη, τη Δανάη και την Κυριακή. Είσαστε τρία παιδιά πολύ όρημα. Χαιρόμαστε που η γενιά σας θα παραλάβει αυτή την κοινωνία και θα προσπαθήσετε να λύσετε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, που θα συζητήσουμε το πολύ σοβαρό θέμα της νεανικής παραβατικότητας, με εκλεκτούς καλεσμένους από την αστυνομία και το πανεπιστήμιο. Από εμένα, τον Κυριάκο Παστίδη, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ και να θυμάστε πάντα να αγαπάτε τα παιδιά σας. Καλό σας βράδυ. Βήμα στους γονείς. Επειδή μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι γονείς.